Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην τελευταία εκπομπή Κυριακή σας Σπορ μέσα από την τηλεόραση Best. Σήμερα λοιπόν κλείνουμε την αγωνιστική φετινή χρονιά με την Α τοπική κατηγορία, με το φινάλι λοιπόν της Α τοπικής κατηγορίας και φυσικά θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να θυμηθούμε τι έγινε γενικά σε όλες τις κατηγορίες του νομού μας. Δίπλα μου, καλησπερίζω για τελευταία φορά φέτος τον Γιώργο Αγάστα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι, όπως ακριβώς τα είπε και ο Ηλίας, για τελευταία φορά μέσα από την τηλεόραση Best για την φετινή σεζόν η εκπομπή Κυριακή στα Σπορ. Όπως ακριβώς συνέχισε ο Ηλίας, θα είναι μια κυρίως ανασκοπική όσον αφορά τη φετινή χρονιά η σημερινή μας εκπομπή, με πολλά και ενδιαφέροντα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Είπαμε σήμερα με τον Γιώργο, αποφασίσαμε να μην φέρουμε κάποιον παράγοντα ή κάποιον προπονητή καλεσμένο, αλλά να φέρουμε κάποιον δημοσιογράφο έμπειρο, ώστε να μας πει και αυτός με τη δική του ματιά πώς είδε την φετινή πορεία του, των πρωταθλημάτων των πικών της Μεσσηνίας. Καλησπέριζουμε λοιπόν δίπλα από τον Γιώργο, τον δημοσιογράφο της εφημερίδας Ελευθερία, τον Κώστα Λιόπουλο. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Ελία. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μετά από αρκετές απόπειρες, τα καταφέραμε. Γιατί τώρα έχουν χαλαρώσει λίγο τα παιχνίδια, οι κατηγορίες και έχουμε δυνατότητα λόγω της εφημερίδας να είμαστε πιο νωρίς. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Να είσαι καλά, καλά. Κώστα, πάμε να δούμε εμείς τις κάρτες, την Α μόνο τοπική κατηγορία, τα αποτελέσματα της τελευταίας 30ης αγωνιστικής, με όλα τα παιχνίδια τα 7 να διεξάγονται χθες. Σήμερα μόνο μία αναμέτρηση. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε. Πάμε στους Μεσσηνίες, Τέλος Άγρας 6-0, Εράνι Φιλιατρών Ολυμπιακός Καλαμάτας 1-0. Μιλτιάδης Πανθουριακός 2-9, Ανδρούσα Διαβολίτσι 0-1, Εθνικός Μελιγαλά Αναγέννηση Παραλίας 6-0, Ομόνια Φαρέ 3-0, Απόλλων Καλαμάτας Κυπαρισία 3-3 και Ασπρόχωμα Σπερχογεία 0-2. Έχουμε βίντεο και γκολ από τα παιχνίδια. Πάμε στους Μεσσηνίες, Τέλος Άγρας, Εράνι Φιλιατρών Ολυμπιακός Καλαμάτας, Μιλτιάδης Πανθουριακός, Ανδρούσα Διαβολίτσι και Ασπρόχωμα Σπερχογεία. Πάμε να δούμε την τελική βαθμολογία, πώς διαμορφώθηκε. Πάμε στους Μεσσηνίες στην κορυφή με 81 βαθμούς, επιστρέφει στην γάμα εθνική κατηγορία μετά από 13 χρόνια. Στην δεύτερη θέση ο Πανθουριακός με 72, στην τρίτη θέση ο Αθλητικός Όμιλος Διαβολιτσίου με 67, στην τέταρτη θέση ο Αθλητικός Σύλλογος Ανδρούσας με 55, στην πέμπτη θέση ο Απόλλων Καλαμάτας με 54, στην έκτη θέση η Εράνι Φιλιατρών με 53, στην έβδομη θέση ο Αθλητικός Όμιλος Κυπαρισίας με 51, στην όγδοη θέση ο Τέλος Άγρας με 48, στην ένατη θέση ο Εθνικός Μελιγαλά με 40, στην 10η θέση Ομόνια Καλαμάτας με 35, στην 11η θέση Ισοβαθμούν Αθλητικός Όμιλος Φαρέ και Αθλητικός Όμιλος Περχογίας με 34 βαθμούς, στην 13η θέση Ολυμπιακός Καλαμάτας με 23 και παραμένει στην Α τοπική κατηγορία και οι τρεις ομάδες που υποβιβάζονται, Ασπρόχωμα με 21, Αναγέννηση Παραλίας με 6 βαθμούς και Μιλτιάδης με 2 βαθμούς. Μιας και είδαμε και την τελική βαθμολογία της Α τοπικής, μας δίνει η ευκαιρία να δούμε, να θυμηθούμε και την τελική βαθμολογία της Α1 τοπικής κατηγορίας, να φρεσκάρουμε λίγο την μνήμη μας. Είναι γνωστές οι ομάδες
που έχουν πάρει το εισιτήριο για την Α τοπική και αυτές που υποβιβάζονται στην Β τοπική. Πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Στην κορυφή τερμάτισε η ομάδα της Μάνης με 52 βαθμούς. Αβία στην δεύτερη θέση με 48 και τρίτος Ολυμπιακός Ανάλυσης με 47. Οι τρεις ομάδες που τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται στην Α τοπική κατηγορία. Από εκεί και πέρα, στην τέταρτη θέση ο Ηρακλής Καλαμάτας με 45. Στην πέμπτη ο Χαδριναϊκός με 39. Στην έκτη ομάδα του Δωρίου με 34, όσους και ο Αθλητικός Όμιλος Φυτιά. Συγγνώμη. Στην 8η θέση ο Ακρίτας Κορώνης, ο Παπαφλέσσας Χώρας και ο Αθλητικός Όμιλος Μεθόνης που τερμάτισαν με 33 βαθμούς. Στην 11η θέση ο Απόλλων Πεταλιδίου με 32. Στην 12η θέση ο Έντας Καλαμάτας με 29. Στην 13η θέση η Εθνική Ένωση Γαργαλιάνων με 28. Ουραγός, ο Αστέρας Μικρομάνης με 11 βαθμούς. Οι τρεις τελευταίες υποβιβάζονται στην Β τοπική κατηγορία. Πάμε να θυμηθούμε την τελική βαθμολογία της Β τοπικής κατηγορίας και του πρώτου ομίλου. Με το καλό νερό να είναι στην κορυφή με 65 βαθμούς και να πανηγυρίζει την άνοδο στην Α1 τοπική κατηγορία. Στη δεύτερη θέση ο Ηρακλής Παρισίας με 58 κέρδισε στον Παράζα Νόδου τον ΠΑΟ Καλυθέας και ανέβηκε και αυτό στην Α1. Από εκεί και πέρα, Διαγόρας Κοπανακίου 45, Ατρόμητος Πλατής 42, Παπαφλέσσας Άμφιας 34, Μεσσηνιακός 33, Κεραυνός Καλαμάτας και ΑΕ Καλαμάτας με 32, Αστέρας Αρφαρών 26, Νέος Άρης 24, Αστέρας Βαρύρας 21, Άψαρης Καλαμάτας 13 και ο Πανευαϊκός με 4 βαθμούς που υποβιβάζεται στην γάμα τοπική κατηγορία. Πάμε και στον δεύτερο όμιλο της Β τοπικής κατηγορίας, εδώ που μετά από πολλές σεζόν προσπάθειας η Θήνα Χαρακοπιού τερμάτισε στην πρώτη θέση και πήρε το εισιτήριο της ανόδου στην Α1 τοπική κατηγορία. Από εκεί και πέρα, δεύτερος τερμάτισε ο ΠΑΟ Καλυθέας, ο οποίος ιτήθηκε στον Παράζ ανόδου από τον Ηρακλή Κυπαρισίας και έτσι παραμένει στην Β τοπική. Στην τρίτη θέση τερμάτισε η Δόξα Καλαμάτας με 51, στην τέταρτη ο Πανιώνιος με 50, στην πέμπτη ο Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου με 43, στην έκτη τα Πράσινα Πουλιά με 37, στην έβδομη η Αθλητική Ένωση Λογκάς με 30, στην όγδοη η ομάδα του Πατίστα με 27, στην ένατη ο Δανάους Καλαμάτας με 26, στην δέκατη η Νέδουσα Αλαγωνίας με 24, στην εντέκατη ο Αθλητικός Σύλλογος Φυτιάς με 22, στην δωδέκατη ο Παναθηναϊκός Καλαμάτας. Δεν μετήχε στο πρωτάθλημα η ομάδα της Στενοσιάς, η οποία και υποβιβάστηκε. Πάμε να δούμε την γάμα τοπική κατηγορία, την τελική βαθμολογία. Θεία Λεμερόπη στην κορυφή με 51, Ακαδημία Παμίσου 47. Αυτές οι δύο ομάδες θα αγωνίζονται τη νέα χρονιά στην Β τοπική κατηγορία. Αθλητικός Όμιλος Λύκων 36, Εθνικός Καλαμάτας 33, Νέος Ορπίλου 26, Θύελλα Παραλίας 21, Ίκαρος Καλαμάτας 20, Ερμής Καλαμάτας 16, ΠΑΟ Καλαμάτας 10 και στη τελευταία θέση ο Αθλητικός Όμιλος Γατζή που είχε αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Πάμε τώρα να δούμε την μάχη που είχαμε στο όσον αφορά τον πίνακα, τον σκόρερ για την Α τοπική κατηγορία. Ο Γιώργος Μουλιάτος με τα 5 σημερινά του τέρματα κόντρα στον Μιλτιάδη προσπέρασε στην τελευταία αγωνιστική τον Βαγγέλη Λαθύρη και αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ της Α τοπικής κατηγορίας με 27 τέρματα. Στην δεύτερη θέση ο Βαγγέλης Λαθύρης με 26. Στην τρίτη ο Θανάσης Μπίσα με 23. Στην τέταρτη θέση ο Βαγγέλης Αλεξόπουλος του Απόλλωνα Καλαμάτας με 19. Την πεντάδα ολοκληρώνει ο Γιάννης Χελάς του Πανθουριακού με 17 τέρματα. Πάμε να δούμε και τους σκόρες στην Α1 τοπική κατηγορία. Εδώ που είχαμε μεγάλη μάχη, καθώς έχουμε δύο παίκτες να ισοβαθμούν στην κορυφή, τον Τάσο Βεσέλη του Δωρίου και τον Κώστα Μουτζούρη του Ακρίτα Κορώνης με 19 γκολ. Ακολουθεί ο Θανάσης Κοντός του Χαδριναϊκού με 15, ο Κυριάκος Πουλάκος της Αθλητικής Ένωσης Μάνης με 13 γκολ και ο Κωστής Ιωάννου του Ολυμπιακού Ανάληψης και ο Λίας Ζωτάη του Απόλλων Πεταλιδίου με 12 γκολ. Αυτές ήταν συνοπτικά οι κάρτες, για τελευταία φορά τις δείχνουμε. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στην Α τοπική κατηγορία το Σαββατοκύριακο χθες και σήμερα και στη συνέχεια θα πάμε να κάνουμε ένα flashback, να δούμε όλες τις κατηγορίες από την αρχή και να θυμηθούμε και τα καλύτερα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Πάμισος Στέλος Άγρας, Γιώργο. Πάμισος Στέλος Άγρας, τελευταία αγωνιστική 6-0. Ο Πάμισος, θα τα πούμε και με τον Κώστα στην συνέχεια, είχε 97 τέρματα ενεργητικό πριν τη χθεσινή αναμέτρηση και κόντρα στην ομάδα Κώστα που ήταν η μοναδική που την είχε υποχρεώσει στην ήττα στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στους Γαργαλιάνους. Κατάφερε όμως χθες με τον πυρηνικό 6-0 να φτάσει στα 103 τέρματα και να πάρει και μια άτυπη, θα έλεγα, ρεβάνς όσον αφορά την ήττα του πρώτου γύρου.
Το θέλανε νομίζω οι νησιώτες και ο Αλέξης ο Ματζούνης ιδιαίτερα, επειδή ήθελε να πάρει τον τίτλο κάπως αίτητος, όπως είχε με την Κυπαρισσέ πριν 4 χρόνια, και του χάλασε ο Αντώνης ο Μαυρέας στο τελευταίο αγωνιστικό του πρώτου γύρου με γκολ του Τζανετέα στο 90 μάλιστα, 3-2 τέλος. Άγραψε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, το είχαμε περιγράψει. Νομίζω πως ο Πάμιζος το ήθελε να πετύχει όσο πιο πολλά γκολ, έβαλε 6 γκολ, αλλά 13-103 είναι μεγάλη επίδοση. Δεν είναι ρεκόρ βέβαια να ξέρετε, το είχε πετύχει ο Μεσσηνιακός το 13 νομίζω, οπότε έπαιξε από το τοπικό εκεί, είχε νομίζω 110 γκολ. Με μια πλειάδα από το Σεστόλ, Καλογεροπουλέου, Τσουλάκου και πάρα πολλού, Αθανασόπουλο. Αλλά βέβαια τα 103 γκολ είναι πραγματικά σπουδαία επίδοση και δεν το συζητάμε. Είναι πάνω από 3-3,5 γκολ το μέσο όρο των αγώνα. Ναι, είναι πραγματικά σπουδαίο το κατόρθωμα του Πάμισο που στο χθεσινό παιχνίδι με τον Τέλο Άγρα επιβλήθηκε όπως είπαμε με 6-0. Τρεις φορές σκόραρε ο Θανάσης Μπίσα, από μία η Κάνιστας, Βλάχος και ο Τσουλάκος και διαμόρφωσαν αυτό το 6-0. Πάμε να δούμε συνοπτικά τι έγινε στην 30η αγωνιστική. Εθνικός με λίγα λάνα κίνηση παραλίας όπως είδαμε και στις κάρτες 6-0 από δύο τέρματα Ήμου Ρούσιας, Χότζα και Καρατζούλιας. Ομόνια Αθλητικός Όμιλος Φαρέ 3-0. Άνοιξε το σκόρο ο Γιώργος Μπάλας για να έρθουν δύο τέρματα του Πάντου Τζανετάκου στην τελευταία του ποδοσφαιρική παράσταση με τα χρώματα της Ομόνιας, η ομάδα που τον ανέδειξε πλέον δεν θα συμμετέχει, δεν θα αγωνίζεται την νέα σεζόν. Μάλιστα η Ηλία θα είναι και ο νέος πρόεδρος της Ομόνιας. Από σήμερα αναλαμβάνει νέος πρόεδρος της Ομόνιας και σχεδιάζει την επόμενη χρονιά στο Σύλλογο. Και αν βάλουμε και στο μυαλό μας τα πράγματα που κατάφερε ως διοικητικό μέλος του ΕΓΑΛΕΟ, νομίζω ότι προμηνύονται ωραίες, καλές μέρες θεωρώ για την Ομόνια. Γιατί και με το ΕΓΑΛΕΟ πρωταγωνιστούσε σε πολύ δύσκολο όμιλο της ΑΕ στην Αθήνα. Ακριβώς, ναι. Νομίζω το ΕΓΑΛΕΟ και η Μαύρη Θύλα σε δεύτερο πλάνο είναι η ομάδα που έχει συνδεθεί. Ο Πάντος Τζανετάκος έχει παίξει με Σινιακό, ξεκίνησε αφού από την Ομόνια. Νομίζω πως ξέρει ποδόσφαιρο. Πάντως είναι ένας χρόνια εδώ. 25 χρόνια στα γήπεδα. Ό,τι το καλύτερο νομίζω, αλλά στο πατέρα του, ο Θοδωρής Τζανετάκος, είναι ιδρυτικός τέλεχος της Ομόνιας. Νομίζω πως υπάρχουν όλα τα χέγγια για να πάει αρκετά καλά η Ομόνια, μιας και φέτος όσο είναι ο Φώτης, τα πήγε εξαιρετικά. Εξαιρετική. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε. Ανδρούσα, αθλητικός όμιλος Διαβολιτσίου, θα έλεγα για αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος. 0-1 η ομάδα του Διαβολιτσίου πέρασε την τελευταία αγωνιστική από την Ανδρούσα με σκόρερ τον Κουλόπουλο και τερμάτισε στην τρίτη θέση όπως είδαμε και στην βαθμολογία. Στην τέταρτη τερμάτισε η ομάδα της Ανδρούσας. Από εκεί και πέρα, ασπρόχμα σπεργογεία, θα δούμε και φάσεις από την αναμέτρηση και τα γκολ. 0-2 καταδικαστική ήττα για την ομάδα του Ασπροχώματος που δεν κατάφερε να παραμείνει στην Α τοπική. Για τους Ταύρους σκόραραν οι Φωτιάδης και Μπούνας. Στα Φιλιατρά, εκεί η Εράνη υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό στο δεύτερο, θα έλεγα, σημαντικό μάτς της 30ης αγωνιστικής. Η Εράνη με ένα πανέμορφο τέρμα του Βασίλη Μπεγέτη επικράτησε 1-0 του Ολυμπιακού. Μια γλυκιά ήττα για τους Ερυθρόλευκους σε συνδυασμό με την ήττα του Ασπροχώματος παρέμειναν στο πρωτάθλημα της Α τοπικής. Ματσάρα στο Γιώργος Λουκαρέας, Απόλλων Καλαμάτας Κυπαρισσία. Στο Γιώργο Μεσσηνιακού. Στο Σταύρος Παπαδόπουλος, Απόλλων Καλαμάτας Κυπαρισσία. 3-3 για τους γηπεδούχους του Τάκη Σακελαρόπουλου, σκόραραν οι Βασιλόπουλος, Μανολόπουλος και Καγαλής. Για τους φιλοξενούμενους Κυπαρισσίας, η Μητρόφ, Γεωργιόπουλος και Βατσής. Και τελειώνουμε με την αναμέτρηση στο Πέτρος Γιοργανάς. Ο Μιλτιάδης ως τυπικά γηπεδούχος υποδέχθηκε τον Πανθουριακό. 2-9 το τελικό αποτέλεσμα. Όπως είπαμε, βλέποντας και τον πίνακα τον σκόρερ, 5 φορές σκόραρε ο Γιώργος Μουλιάτος. Από μία η Χελάς, Πανταζής, Μπιτσάνης και Τριανταφυλάκης. Ενώ για τους τυπικά γηπεδούχους του Μιλτιάδη, η Ζώτος και Παναγιωτόπουλος. Ωραία, μας είπε ο Γιώργος τι έγινε ακριβώς. Το ρεπορτάζ και το σκόρερ όλων των αναμετρήσεων 30ης αγωνιστικής. Πάμε να δούμε λοιπόν φάσεις και γκολ από το παιχνίδι Πάμισος Άγρας χθες στο γήπεδο της Μεσίνης με νικητή τον Πάμισο και όπως είπε ο Γιώργος με σκορ με το επιβλητικό 6-0. Θα κάνει το σούτ, η μπάλα θα βρει πάλι στο σώμα από τον Τσουλάκο. Η μπάλα δεν απομακρύνεται, για να τώρα μέσα στην περιοχή, Κάνιστρας και 1-0. Ανοίγει το σκορ λοιπόν ο Πάμισος στο τελευταίο του εντός έδρας παιχνίδι στην άλλη τοπική κατηγορία, κάνει το 1-0 κόντρα στον Τέλο Άγρα.
Μίσα. Μπερερίς. Από δεξιά θα βγει η σέντρα, κεφαλιά του Ηλιόπουλου και μπάλα στα δίχτυα. 2-0. Ρανούνται από κοντά, προσπάθησε να κάνει το εψαλίδι. Ο Μπίσα δεν τα κατάφερε. Εδώ βλέπουμε και κάποιες διαμάχες. Κάποια ένταση που υπάρχει ανάμεσα στους προσεξές των δύο ομάδων. Θα βγάλει τη σέντρα ο Μπερερίς. Θα τεβάσει ωραία ο Ηλιόπουλος. Πάνω που μακρύνεται. Κέντρο ο Μωράκης. Αφήσει ωραία για τον Μπίσα, ο οποίος θα δοκιμάσει το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα του Καλογερόπουλου. 3-0. Ο Πάμισος. 100 γκολ λοιπόν. Φτάνει στην αλφα τοπική κατηγορία. Θα βγει η σέντρα. Μπάλα δεν απομακρύνεται. Θα φτάσει στον Μπίσα. Σουτ. Πολύ όμορφο γκολ. Πολύ όμορφο γκολ από τον Θανάση Μπίσα, ο οποίος τώρα έχει και πάλι την μπάλα. Θα διώξει αρχικά ο Καλογερόπουλος. Μπίσα από κοντά. 5-0. Σας προπόνηση λοιπόν ο Πάμισος θα κάνει το 5-0. Με χατρίκ του Θανάση Μπίσα. Γίνονται τώρα και πάλι ο Πάμισος στην αντεπίθεση. Θα βγει η σέντρα από κοντά ο νεαρός ο Βλάχος, 6-0. Ο Πάμισος λοιπόν θα πετύχει και έκτο γκολ με τον νεαρό το. Είδαμε λοιπόν πώς ο Πάμισος επικράτησε εύκολα 6-0 του Τέλου Άγρα. Είδαμε ότι σε φάση τα πολύ όμορφα γκολ του Θανάση Μπίσα σχολιάζαμε ότι δεν σκόραρε ο Βαγγέλης Λαθρίς και ίσως έπαιξε και αυτό τον ρόλο του Κώστα για να τον προσπεράσει ο Μουλιάτος. Και αγωνίστηκε όλο το 90 λεπτό. Αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι έπαιξε 90 λεπτά, έβαλε 6 γκολ η ομάδα του και ένα παίκτη που είναι μέσα σε πιο πολλές φάσεις δεν κατάφερε να σκοράρει. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Νομίζω πάντως εντάξει ότι ένας Κώστα ήταν ασυζητητή. Το έδειξε και όλη την σεζόν με τα χρώματα του Πάμισο και το έχει δείξει και η ποδοσφαιρική του πορεία. Είναι από 16 χρόνια, έχει αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Δέλτα Εθνικής. Τον θυμάμαι εγώ σε αναμέτρηση κόντρα στον Πάμισο μάλιστα. Τον Ατρόμητο Λάπα. Τον Ατρόμητο Λάπα στο γήπεδο της Μεσίνης τότε και ο Γιώργος Γραμματικόπουλος και ο Νίκος Γραμματικόπουλος στην ομάδα του Λάπα. Αν δεν κάνω λάθος, είχε έρθει ένα 4 για αναμέτρηση και έχει αγωνιστεί. Ήταν 16 χρόνια, 17 τότε ο Βαγγέλης. Αν νομίζω 22-23 τώρα, οπότε ναι, κάπου εκεί. Ήταν η τελευταία χρονιά του Πάμισος στην Δέλτα Εθνική. Mm-hmm. Θα μείνουμε στο όσον αφορά τον Πάμισο. Κώστα, θα σε πάω αρκετά πίσω. Είχε τελειώσει μόλις η τρίτη αγωνιστική και την επόμενη μέρα διάβασα ένα άρθρο στην εφημερίδα Ελευθερία που παρέθεσε στην προσωπική σου άποψη και είχε χρήσει πολύ νωρίς τον Πάμισο φαβορή για τον τίτλο. Πού το θυμήθηκες αυτό? Εντάξει, το θυμόμουν. Είχες με μεγάλο κίνδυνο να εκτεθείς τότε. Γιατί ήταν πάρα πολύ νωρίς στην αναμέτρηση. Γίνει και μικρό θέμα. Ναι. Και τότε και με τον κύριο Χριστόπουλο είχαμε καλεσμένο λίγες εβδομάδες αργότερα. Όμως να που επιβεβαιώθηκες. Εντάξει, είχε κακοφανεί σε κάποιους. Εγώ είχα γράψει αυτό που πίστευα, αυτό που είπες. Με κίνδυνο να εκτεθώ. Εντάξει. Είχα πει απλώς, το θυμάμαι, είχα γράψει ότι είναι ακλόνητο φαβορή ο Πάμισο. Όχι, θα το πάρει. Ότι είναι ακλόνητο φαβορή ο Πάμισο. Εκεί είχα εξηγήσει μέσα στο κείμενό μου ότι από τη στιγμή που κέρδισε στα ίσια τον Πανχουριακό, δεν το κλέψε το μάτς, στο δημοτικό στάδιο με 0-1 και μπορούσε να ήταν και παραπάνω το σκορ. Πέρασε με 3-4, 2-4 από την Κυπαρισία, από τις πιο δύσκολες έδρες. Έτσι. Και εγώ έδωσα στο μυαλό μου και τις δύο ανατροπές φοβερές που είχε κάνει σε Γαργαλιάνους και Φιλιατρά για το κύπελο. Με το κύπελο, έγραψα πως νομίζω πως είναι το καλύτερο φαβορή. Γνωρίζοντας πως ο Πάμισος πέρα από τους καλούς ποδοσφαιριστές, ένα εξαιρετικό προπονητή που έχει, πως έχει το βάρος φανέλας, το έχει ξανακάνει, έχει τον κόσμο. Γενικότερα δεν είναι το ίδιο από σχέση με τον Πανθουριακό και οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Γι' αυτό το έγραψα, εντάξει, έπεσα μέσα. Νομίζω το πήρε εύκολο ο Πάμισος, δεν δυσκολεύτηκε κάποια στιγμή. Αυτό που είχαμε πει και με τον κύριο Ματζούνη την προηγούμενη εβδομάδα ήταν καθοριστικό το παιχνίδι το μεταξύ του στο δεύτερο γύρο. Ακριβώς. Γιατί ήταν μετά την ήττα του Πάμισου στους Γαργαλιάνους, η βαθμολογία ήταν στο συν 1 μόνο ο Πάμισος. Mm-hmm. Δηλαδή μια νίκη εκείνη την αγωνιστική του Πανθουριακού ίσως άλλαζε όλες τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα. Και τότε το Πάμισος που έρχονταν από την ήττα που Πάμισου Γαργαλιάνους με 3-2. Έπαιξε χωρίς τον Ηλία Ηλιόπουλο που ήταν τιμωρημένο. Χωρίς τον αρχηγό του, έτσι. Δηλαδή, όχι με την πλάτη στον τοίχο, απλώς γνωρίζοντας πως έχει χάσει το συν 4, είναι στο συν 1 και με ήττα
τον προσπερνούσε ο Πανθουριακός. Ήταν ένα παιχνίδι κομβικό. Όπως είπε, ήταν ο Πάμεσος σαφώς καλύτερος, το πήρε και νομίζω πια δεν κοίταξε πίσω, πήγε μέχρι τέλους. Πάντως και η Θωρία δεν εκμεταλλεύτηκε και τις γέλες εισαγωγικά που έκανε ο Πάμεσος, γιατί είχε έρθει και η ισοπαλία στη συνέχεια με την Κυπαρισία στην Μεσίνη. Και πιο πριν η εντός έδρας ισοπαλία με την Ανδρούσα στο 0-0 του Σογκυπέδου της Μεσίνης. Και δεν τις εκμεταλλεύτηκε με το... Εντάξει, λέει όμως, δεν ήταν πολλές. Δηλαδή ο Πάμεσος το πήρε με 26 νίκες, 3 ισοπαλίες, 1 ήττα. Δηλαδή τέσσερις ομάδες μπόρεσαν να τον κόψουν βαθμούς. Δεν είναι πολλές γενικότερα. Όχι, όχι, δεν είναι πολλές. Το πάλεψε ο Πανθουριακός. Εντάξει, σε πολλά παιχνίδια προσφέρει πραγματικά ωραίο θέαμα, αλλά δεν κάνουν μια ομάδα μόνο οι μεταγραφές, μόνο το ρόστερ. Γιατί αν βάλεις κάτω πραγματικά τους παίκτες, ειδικά πώς ξεκίνησαν, γιατί είχαν κάποιες κινήσεις ο Πάμεσος αργότερα, πώς ξεκίνησαν τη χρονιά, ενδεχομένως ο Πανθουριακός να έχει πιο πολλά ονόματα. Ναι, το είχε πει και ο κ. Μαυρίας αυτό. Ναι, ενδεχομένως. Μεγαλύτερο βάθος. Ίσως, ναι. Είχε 20 παίκτες, νομίζω που δεν ήξερε πίσω να αφήσει το τέλος ο Αργυρόπουλος, εκτός 18 ο Γιώργος. Όμως δεν μετράνε μόνο αυτά. Μετράει και άλλα πράγματα. Ο Πάμεσος, ξαναλέω, είναι βαρύ όνομα στη Μεσσηνία, ίσως η μεγαλύτερη ομάδα μετά την Καλαμάτα. Και όλα αυτά συνηγόρησαν στο να το πάρει. Και ίσως αυτό που λες να το είδαμε από την πρώτη κιόλας αγωνιστική. Αυτή είναι η αναμέτρηση που είπε στο δημοτικό στάδιο, που όπως χαρακτήρισες ότι δεν το έκλειψε το παιχνίδι. Όχι, όχι, δεν το πήρε. Έπαιξε, έβαλε ακόμη το Βαγγέλη Λαθύρη. Έδειξε ανώτερος από την πρεμιέρα. Ωραία. Να προχωρήσουμε στο επόμενο βίλτιο. Μιλτιάδης Πανθουριακός διευθύνση σήμερα στο γήπεδο Πέτρος Γιοργανάς με τυπικά γηπεδούχο τον Μιλτιάδη. Και ο Πανθουριακός έκλεισε με τον καλύτερο ιδανικό τρόπο την φετινή χρονιά. Με 2-9, όπως είπαμε και πριν, είδαμε τους σκόρερ, τον Γιώργο Μιλιάτο που σκόραρε 5 φορές και αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ της Αλφα τοπικής. Πάμε να δούμε το βίντεο από την αναμέτρηση του Μιλτιάδη με τον Πανθουριακό. Εκτέλεσε. Πάμε να κάνουμε.
Ήταν λοιπόν το 2-9, χόρτασαν γκολ όσοι βρεθήκαν στο Πέτρος Γερανάς, αυτή είναι η αλήθεια. Ο Μελτιάδης Κώστα όμως φέτος ήταν από τις αρνητικές εκπλήξεις. Καταρχήν το μάτς που σου μέθηκαν τα πιο πολλά γκολ. 9-2-11 γκολ και δεν έχουν ξανασημειωθεί. Στο τελευταίο αγωνιστή, τελευταίο παιχνίδι, 11 γκολ πραγματικά. Ο Μιλτιάδης πραγματικά ήταν χειρότερη νομίζω χρόνια στην ιστορία του. Δεν θυμάμαι κάτι χειρότερο. Είναι ο πρώτος, να ξέρετε, αγωνιστικός επιβεβασμός της ομάδας του Πύργου. Πριν περίπου 10 χρόνια είχε αποχωρήσει με τον κύριο Καζόλα τον αείμνηστο από τη Δέλτα Εθνική ή και ο Θελός στο τέλος του Πορτογείου νομίζω. Ενώ διεκδικούσε την παραμονή. Δεν ήταν πολύ πίσω, θέλω να πω. Ήταν μια απόφαση του κύριου Κατσούλα, εν πάση περιπτώσει. Πριν 7-8 χρόνια το 2010 αποφάσισε αντί για την αυτοτοπική να παίξει στη β' τοπική, τότε δεν υπήρχε Α1. Είναι ο πρώτος αγωνιστικός προσβασμός, αλλά με οδυνηρό, με πολύ άσχημο τρόπο. Πραγματικά δύο βαθμοί σε 30 αγωνιστικές και σάκος του box σε πολλά παιχνίδια δεν συνάδουν με την ιστορία του Μιλτιάδη. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως ήταν μαύρη χρονιά για την ομάδα του Πύργου. Ωραία. Από την άλλη, για τον Παθουριακό, νομίζω τα είπαμε πάνω κάτω. Θα επιστρέψουμε τέλος και στην αλφα τοπική κατηγορία. Συνεχίζουμε Ανδρούσα Διαβολίτσι 0-1, όπως είπε και ο Γιώργος, με το Διαβολίτσι οι δύο καλύτερες ομάδες αγωνίστηκαν χθες στο Μεταβαθμιακό. Ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος στο Βασίλης Μαλαφέκα. Στο Διαβολίτσι πήρε την νίκη με 0-1 χάρη σε ένα γκολ του Βαγγέλη Κουλόπουλου και πήρε και την άδεια περιβάλλει, γιατί στο πρώτο γύρο ο Ανδρούσα είχε επικρατήσει μέσα στο Διαβολίτσι 1-0 του αθλητικού ομιλού Διαβολιτσίου. Ένα πάρα πολύ όμορφο μάτς διεξήχθη χθες με πάρα πολλές εκατέρωθεν ευκαιρίες, ενώ και η Ανδρούσα είχε στο δεύτερο ημίχρονο κλασικές και δοκάρι για να φτάσει στην ισοφάριση, αλλά δεν τα κατάφερε. Καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, να πούμε το Διαβολίτσι με 13 γκολ. Αν δεν κάνω λάθος, Κώστα, σωστά, 13 γκολ. Θα τα πούμε μετά, αν θέλει. Θα τα πούμε, ναι. Έχει πάει στα γκοντέρ φέτος η ομάδα του Κώστα Παλαμάρα, αμυντικά πραγματικά. Ναι, πάμε να δούμε τις φάσεις και τα γκολ, τις καλύτερες από το χθεσινό παιχνίδι του Βασίλη Μαλαφέκα και επιστρέφουμε. Εκτελέστηκε το κόρνερ, από κοντά θα γίνει κεφαλιά, η μπάλα θα περάσει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κατσίποδα. Για να τώρα από κοντά και πάλι δεν θα μπορέσει και το γκολ. Τελικά έχουμε το γκολ από τον Κουλόπουλο. Δεν μπόρεσε στην αρχή της φάσης ο Παπαγεωργίου. Από κοντά όμως ο Κουλόπουλος θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να κάνει έτσι το 0-1 για τους φιλοξενούμενους. Για να δούμε από κοντά το σουτ που έγινε από τον Γεωργιόπουλο, η μπάλα θα φύγει λίγο out. Έχουμε μια διακοπή για νερό, να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές και οδηγίες από τους δύο τεχνικούς. Συνεχίζει τη φάση, Γκούνης θα πάρει ο Κουλόπουλος, για να δούμε στην περιοχή θα γίνει το σουτ. Η μπάλα θα φύγει out. Κουλόπουλος θα δώσει πίσω. Το σουτ, πολύ όμορφο το σουτ από τον Παλόπουλο, σε κόρνερο Κατσίποδας. Τελέστηκε το φάουλ. Η μπάλα θα πέρασε από όλους, θα καταλήξει άτ χωρίς να ανησυχήσει τον Κωνσταντακόπουλο. Η Ανδρούσα και πάλι σε αντεπίθεση, στο δεύτερο μήχρονο έχει ανεβάσει την αποδοσή της, ψάχνει το 1-1.
Διπλή ευκαιρία εδώ που χάνεται για τους γηπεδούχους να ισοφαρίσουν. Δεν μπόρεσε ο Γεωργιόπουλος και ο Ημεράση να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα του Διαβολιτσίου. Πολύ και εδώ όμορφο το σουτ που έγινε από τον Γεωργιόπουλο. Θα διώξει ο Κωνστατακόπουλος. Για να δούμε τώρα και πάλι οι γηπεδούχοι. Το δυνατό σουτ, την μπάλα θα τραντάξει το οριζόντιο δοκάρι. Από τον Επατσιώτη το σουτ. Η μπάλα στο δοκάρι του Κωνστατακόπουλου. Δασκαλάκης θα βγάλει τη σέντρα. Θα διώξει την αμυντική του Διαβολιτσίου. Και πάλι ο Δασκαλάκης. Νέα σέντρα από κοντά. Θα περάσει από όλους. Θα καταλήξει out. Είδα λοιπόν φάση γκολ από το παιχνίδι Ανδρούσα Διαβολίτση. Κόστα δύο πολύ καλές ομάδες που ήταν από τις ευχάριστες του πρωταθλήματος φέτος. Ευχάριστες εκπλήξεις, ναι, θα το λέγαμε. Αν κοιτάξεις το ρόστερ γενικότερα των δύο ομάδων, είχαν καλό ρόστερ και δύο ομάδες. Οι έμπειρους παίχτες, αρκετούς παίχτες, αρκετούς, 14-15, αλλά καλούς με εμπειρία στην κατηγορία. Δίκαια νομίζω. Ήταν στις δύο δεύτερες θέσεις μετά. Να συγχαρακτηρίσουμε ευχάριστες εκπλήξεις με γνώμονα το τι κάναν τα προηγούμενα χρόνια. Παλεύαν για την παραμονή, ναι, και εξασφαλίζαν τελευταίες αγωνιστικές. Ναι, και όχι μόνο αυτό, επειδή τερμάτισαν παραπάνω από ομάδες με πιο βαριά φανέλα και ιστορία, όπως Σύμβουλος Άγρας, Κυπαρισσία, Εράνη, Φλίγκος Μελιγαλά. Όλες αυτές οι ομάδες έχουμε συνήθεια να πρωταγωνιστούν. Δεν είναι λίγο πράγμα να τερματίζεις πάνω από όλες αυτές τις ομάδες. Και όσον αφορά Διαβολίτση, λέγα και προηγουμένως στον πρόλογο μου ότι πραγματικά έσπασε φέτος όλα τα κοντέρ. 13 γκολ παθητικό σε 30 αγώνες. Νομίζω σε γύρω στα 20 ομάδες, 19 πρέπει να έχει κρατήσει το 0. Και επειδή το έψαξα πριν κάνα δύο μήνες στην εφημερίδα που κάνει ένα θέμα, έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα στην Α' Ολυμπιακή τα τελευταία 11 χρόνια μετά την Κυπαρισσία. Πρώτα το είχε πάρει, είχε χάει μόνο 7. Ναι. Ακόμα και από την περσινή Μαυρθύλα, που έχει 15. Από όλες τις ομάδες των ελευθερών 11 χρόνων, ο Παπαδιαβολίτης έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα. Νομίζω τα λέει όλα μια ομάδα που δεν πήγε για πρωτάθλημα. Ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο όσον αφορά την ομάδα του Διαβολιτσίου που έδειξε πραγματικά μεγάλη αμυντική συνοχή. 13 τέρματα παθητικό, τα δύο τα είχε δεχτεί με τον Πάμισο. Ήταν τα πρώτα στο πρωτάθλημα, νομίζω. Ήταν όχι. Γιώργο ξεκίνησε με 3-2, δέχτηκε 2 γκολ στην Περμιέρα επί την Εράνη. Με την Εράνη, 3-2. Έτσι, πραγματικά 2 γκολ. Ναι. Ακριβώς. 3 με τον Πάμισο στο δεύτερο γύρο και άλλα 2 στη Μεσίνη. Φαντάζεσαι πόσα λίγα δέχτηκε σε όλα τα άλλα. 8 γκολ σε 3 παιχνίδια. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Προχωράμε. Πάμε Εράνη Ολυμπιακός. Χθες στο γήπεδο των Φιλιατρών 1-0. Καταπληκτικό γκολ από τον Βασίλη Μπεγιάννη, θα το δούμε και στο βίντεο της αναμέτρησης. Με τον Ολυμπιακό να παίζει και δύο αποτελέσματα ώστε να παραμείνει στην κατηγορία. Τον βόλευε και η ισοπαλία και η νίκη. Τελικά δεν χρειάστηκε κανένα από τα δύο, γιατί την ίδια ώρα το Ασπρόχωμα έχανε συνέδρα του με 0-2 από την Σπερχογία. Πάμε να δούμε όμως το βίντεο με το πολύ όμορφο γκολ του Βασίλη Μπεγιάννη, αλλά και τις φάσεις της αναμέτρησης, και επιστρέφουμε για να το σχολιάσουμε. Για να δούμε τώρα την παλιά από κοντά Δημητρακόπουλος, ο σουτ θα μπλοκάρει ο Μάρης. Πρώτη λοιπόν καλή στιγμή στο παιχνίδι για την ομάδα της Εράνης Φιλιατρών. Για να δούμε τον Οικονομόπουλος, θα βγάλει τη σέντρα, κεφαλιά του Δημητρακόπουλου, θα μπλοκάρει πάλι τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Καλαμάτας. Νικολακόπουλος θα βγάλει την σέντρα, Οικονομόπουλος από κοντά θα γυρίσει μέσα στην περιοχή. Συνεχίζεται η φάση από κοντά, τελευταία στιγμή θα διώξει ο Γαβράς σε κόρνερ. Για να δω τον Ολυμπιακό που θέλει να βγει γρήγορα σαν αντεπίθεση. Αλεξανδρόπουλος έχει χώρο από κοντά. Δεν θα μπορέσει να νικήσει τον Αλεξανδρόπουλο, τον νοματοφύλακα της Εράνης. Ωραία προσπάθεια από τον Οικονομόπουλο, συνεχίζεται η φάση.
Αφήνει και το παιχνίδι ο Αλεξέας, για να τρώμε στην περιοχή, από κοντά. Δημητρακόπουλος θα γυρίσει, θα κάνει το σουτ πάνω από το ριζόντιο δοκάρι του Μάρη, τελέστηκε το κόρνερ. Διώχνει αμυντική του Ολυμπιακού, η μπάλα δεν απομακρύνεται πάλι σε πόδια των παικτών της Εράνης. Θα γίνει το εναντίον με τον Αλεβίζο, θα βγει η σέντρα, κεφαλιά προς τα πίσω, θα αφήσει όμως την πορεία της μπάλας, θα περάσει out. Ο Μάρης Δημητρακόπουλος θα μπορέσει να πάρει κεφαλιά, αλλά από τον Ψαλίδη, από τον Πεγέτη, πανέμορφο γκολ από τον Βασίλη Πεγέτη, μπάλα στα δίχτυα του Μάρη, προσπάθησε να διώξει, δεν τα κατάφερε. Πραγματικά πολύ όμορφο γκολ από τον Βασίλη Πεγέτη και 1-0 η Εράνη φιλιατρών των Ολυμπιακών Καλαμάτας στο 32ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Θα γίνει το σούτ από τον Ζέπο, η μπάλα θα φύγει ελάχιστα out. Τελέστηκε το φάουλ από τον Χρονόπουλο. Να δούμε από κοντά τώρα. Ο Ολυμπιακός μεγάλη ευκαιρία, συνεχίζεται η φάση. Τελευταία στιγμή θα διώξει ο Αλεβίζος. Τελέστηκε το φάουλ. Θα περάσει από όλους η μπάλα. Δεν απομακρύνεται. Θα γίνει το σουτ. Συνεχίζεται η φάση στο δοκάρι. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Το σουτ που έγινε από τον Χρονόπουλο. Η μπάλα θα βρει στο δοκάρι. Είδαμε λοιπόν πώς η Εράνη υπερκράτησε 1-0 του Ολυμπιακού Καλαμάτας και πανέμορφο γκολ. Πραγματικά από τον Βασίλη Μπεγέτη. Πραγματικά. Πολύ όμορφο ψαλίδι από τον Μπεγέτη και σε ένα σύμπλεγμα αυτό. Ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή ήταν υποπίεση, είχε πολλούς ποδοσφαιριστές γύρω του. Παρ' όλα αυτά έπιασε πολύ ωραίο ψαλίδι και νίκησε τον Τσούλο, τον Μάρη, συγγνώμη, σε μια γλυκιά ήττα για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που, αν τα βάλουμε κάτω, μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου ήταν από τα μεγάλα φαβορί για να υποβαστούν. Δεν φαινόταν ότι θα μπορέσει να τα καταφέρει, αλλά αυτή η αλλαγή προπονητή τελικά έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, Κώστα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Ναι. Και κάποιες κινήσεις που έκανα γενικό έμπειρων παικτών που πήρε το Γενάρη. Είχε νομίζω αρκετά μεγάλη διαφορά από το Ασπρόχωμα που ήταν στην 13η θέση. Κατάφερε με πραγματικό ντεμαράζ, αυτοκτόνησε βέβαια το Ασπρόχωμα, το είχε στα χέρια του γενικότερα και με το Φαρέ που ιτήθηκε με κάτω τα χέρια 5-0 και με την Σπερβοχία. Εντάξει, ο Ολυμπιακός κατάφερε να σώσει την παρτίδα, αλλά νομίζω ότι ήταν. Οι τέσσερις τελευταίες ομάδες, αυτές που έπαιξαν και ο Ολυμπιακός, ήταν αρκετά χαμηλό το επίπεδο φέτος. Το λέει άλλωστε και η ζώνη του υποβεβασμού πήγε μόνο στους 21 βαθμούς. Πραγματικά δεν έχει ξαναυπάρξει τόσο χαμηλά η ζώνη τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια. Νομίζω το επίπεδο ήταν λίγο χαμηλό φέτος. Αυτή είναι η άποψή μου στην αλφατοπική. Είδε ένα πρωτάθλημα τριών ταχυτήτων, δηλαδή Παθουριακός Πάμισος, μετά ένα γκρουπ ομάδων που. Από την τρίτη θέση στη μέση βαθμολογία και αυτές οι τέσσερις ομάδες που αναφέρεις. Ακριβώς, ακριβώς. Και όμως είδαμε και πολύ μεγάλα σκορ φέτος, 7-0, 8-0, 0-7. Πραγματικά. Δηλαδή, νομίζω αυτές οι ομάδες ήταν πολύ αδύναμες και έριχναν αισθητά τον πύχη του πρωταθλήματος. Δηλαδή, δεν νομίζω φέτος ότι το επίπεδο του ποδοσφαίρου δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε, δεν ήταν καθόλου υψηλό στην πρώτη τοπική κατηγορία. Νομίζω ότι ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές ήταν αρκετά πιο χαμηλά το επίπεδο αγωνιστικά στην Μεσσηνία και νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που είπε και ο Κώστας, φαίνεται και από την ζώνη του επιβασμού. Είναι κάτι που είχαμε τονίσει, είναι κάτι που έχεις γράψει και εσύ, Κώστα, το έχω δει σε άρθρα σου, ότι η ζώνη φέτος πήγε πάρα πολύ χαμηλά. Πολύ χαμηλά, πραγματικά. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, το Ασπρόχωμα έκανε πολύ καλό πρώτο γύρο, είναι η αλήθεια, αλλά στο δεύτερο γύρο δεν ήταν καθόλου καλό. Σε πολύ σημαντικά παιχνίδια για την παραμονή, όπως και σε κρίσιμα και με τον Ολυμπιακό, που έχασε δίκαια με 3-0, όπως είπες και εσύ και με τον Φαρέ. Με 5-0. Χθες, ειδικά χθες με τη Σπερχογία, πραγματικά ήταν ένα μάτς που θα μπορούσε να πάρει την νίκη και να παραμείνει στην κατηγορία. Αλλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός, βάσει αυτά που είδαμε μέσα στο γήπεδο, κατά την άποψή μου, δίκαια
παραμένει στην αποτυχία. Από τη στιγμή που κέρδισε δίκαια και καθαρά με 3-0 στο Λουκαρέα πριν 3 εβδομάδες, δίκαια σώθηκε. Το ασπρόχωμα νομίζω πως έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε βάσει ρόστερ. Νομίζω πως ο κύριος Λούζου τα πήγε αρκετά καλά. Ναι. Δεν ξέρω τους λόγους που έφυγε. Μετά ήταν ο κύριος Λαμπρόπουλος, ο τέλειος ο κύριος Τσιγαρίδης, δεν το γνωρίζω. Πάντως τα πήγε αρκετά καλά νομίζω. Με ένα πολύ φτωχό ρόστερ το ασπρόχωμα βρέθηκε 7, 8 και 10 βαθμούς από τη ζώνη. Πολλά θα συμπλήρωνα εγώ αγωνιστικά προβλήματα που προέκυψαν στην πορεία. Δηλαδή θυμάμαι το παιχνίδι με τον Τέλο Άγρα. Με τις κόκκινες, με τον Απόλλωνα, συγγνώμη, με τις δύο κόκκινες ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 9 ποδοσφαιριστές. Με τον Τέλο Άγρα που είχε γίνει λίγο ροντέο το παιχνίδι στο γήπεδο του ασπροχώματος. Παρουσιάστηκαν, θέλω να πω, πολλά προβλήματα στον κύριο Λούτα. Παρ' όλα αυτά, συνέχισε να είναι ανταγωνιστικό. Είχε επικρατήσει, αν δεν κάνω λάθος, από τον κύριο και μέχρι στα Φιλιατρά. Στην, νομίζω είναι το πιο μπαμ του φετινού πρωταθλήματος. Το 0-1, το περίμενε. Εκτιμώ πως το ασπρόχωμα με το ίδιο ρόστερ σε οποιαδήποτε άλλη χρονιά θα είχε πέσει από τον πρωτογύρο. Γι' αυτό θέλω να πω ότι το επίπεδο ήταν αρκετά χαμηλό. Όμως το πάλεψε με τα τελευταία αγωνιστική με πολλούς νεαρούς. Δηλαδή, κοιτάζοντας μαζί με τον Διαβολίτη και με τον Φαρέ που είχα πάει, πραγματικά είχε 7-8 παιδάκια 15 με 17 χρονών. Ανά, η Μυστριώτη, Τσαγκλή, ο Πικιό, ο Γυφταία. Ναι, ό,τι καλύτερο μπορούσα να έκανα. Ωραία, πάμε τώρα να δούμε. Ασπρόχωμα στην υπηρεσία χθες 0-2. Η υπηρεσία πήρε την νίκη στο γήπεδο του ασπροχώματος κόντρα στην τοπική ομάδα με σκόρ τον Φωτιάδη στο 26ο λεπτό και ένα γκολ του Μπούνα στο δεύτερο ημίχρονο. Και απ' την άλλη, καταδικαστική ήταν για το ασπρόχωμα που το στέλνει στην Α1 τοπική κατηγορία την νέα χρονιά. Πάμε να δούμε λοιπόν φάσεις και γκολ από το συγκεκριμένο παιχνίδι και επιστρέφουμε. Και το φάουλ από κοντά. Πρώτη καλή στιγμή λοιπόν για την ομάδα του ασπροχώματος να κάνει το 1-0 με τον Αιγυφταία. Για να δούμε από αριστερά. Ζαφυρόπουλος θα βγάλει τη σέντρα, θα περάσει από όλους. Ο Τσούλος με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα. Γίνονται τώρα η παλιά, Φωτιάδης θα κάνει το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα του Σαρή, 0-1 για την Σπερχογία. Ανοίγει το σκορ λοιπόν στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι Ταύροι κάνουν το 0-1 στο γήπεδο του ασπροχώματος κόντρα στην τοπική ομάδα με το σουτ του Φωτιάδη, ο οποίος πρόλαβε την έξοδο του Σαρή. Εκτελέσει και το κόρνερ, η κεφαλιά από κοντά, μεγάλη ευκαιρία. Συνεχίζει η προσπάθεια να καταλήξει out στη συνέχεια όμως η μπάλα. Εκτελέσει και το πλάγιο από τον Δημητρίου για να δούμε στην περιοχή το σούτ άστοχο. Η μπάλα θα φύγει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Σαρή. Και η σέντρα από τον Νεμπούρδο θα περάσει από όλους. Η μπάλα συνεχίζεται η φάση τελευταία στιγμή. Θα διώξει σε κόρνερ ο Καραχάλιος. Τελέσκε το φάουλ από τον Φωτιάδη. Από κοντά δεν μπόρεσε ο Χριστόπουλος. Σέντρα από τον Παπα-Νικολόπουλο. Προσπαθεί ο Μπούρδος. Για να δούμε τώρα στην περιοχή. Θα γυρίσει, θα κάνει το σουτ. Θα πέσει και θα μπλοκάρει ο Τσούλος. Καραχάλιο στο σούτ από τον Ηρακλή. Καραχάλιο πάλι θα περάσει out. Καραχάλιο. Ωραία, για να μην τρώει Φωτιάδη στην περιοχή. Απέναντι του Σαρή. Θα βγει ο Σαρή όμω και θα διώξει σωτήρια. Θα σώσει την ομάδα του από βέβαια η παραβίαση. Ωραία, τώρα για να δούμε και πάλι Φωτιάδη. Σαρής θα πέσει στο έδαφος, ο Φωτιάδης θα αντεκρίσει την κίτρινη κάρτα ο Σαρής για αυτό το φάουλ πάνω στον παίκτη της Υπερχογίας. Θα βγει η σέντρα, θα περάσει από όλους, μονοκόμματο το σούτ από τον Γυφταία, η μπάλα out από τον Ζαφυρόπουλο, με συγχωρείτε. Μουράτη, Μπούρδος, θα βγάλει για τον Εκανανάη, ο οποίος θα δοκιμάσει το σούτ, την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Τσούλη, μεγάλη ευκαιρία που χάνεται για το ασπρόχωμα να φτάσει στο 1-1.
Για να δούμε τώρα την πίθηση για τη Σπερχογία. Φωτιάδης θα βγάλει για τον Πούνα μέσα στην περιοχή. Ο Πούνας απέναντι του Σαρή. Δεν θα στοχίσει 0-2. Κάπου εδώ τελειώνουν όλα. Η Σπερχογία θα κάνει το 0-2 και θα στείλει το ασπρόχωμα στην Α1 τοπική κατηγορία. Για να το ασπρόχωμα στις τελευταίες προσπάθειες για να πετύχει τουλάχιστον κάποιο γκολ. Η μπάλα στην αγκαλιά του Τσούλου. Για να τώρα ο Ζαφυρόπουλος μέσα στην περιοχή. Γυφταίας, ωραία προσπάθεια, δοκιμάσει το σούτ, πάνω θα φύγει out. Πήραν λοιπόν φάση σε γκολ από το παιχνίδι Ασπρόχωμα Σπερχογία 0-2. Να πούμε, Κώστα, ότι είδαμε τις τελευταίες δύο αγωνιστικές, την τελευταία αγωνιστική δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια, Ράν Ολυμπιακός και Ασπρόχωμα Σπερχογία, και έφυγαν οι όποιες υποψίες, γιατί ξέρεις ότι πολλά ακούγονται. Ένα τεχνικό ποδόσφαιρο είναι ότι η μία μπορεί να το δώσει στην άλλη. Παίχτηκαν στα ίσα. Δύο παιχνίδια που παίχτηκαν στα ίσα. Όταν βλέπεις διάφορη ομάδα που δεν έχει κάποιο στόχο να κερδίζει ή να χάνει τις λεπτομέρειες να παίζει στα ίσα, αυτό κάνει καλό για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Αυτό το είδαμε κατά κόρον φέτος στις τελευταίες αγωνιστικές. Και το Φαρέ κέρδισε πανεύκολα με 5-0 το Ασπρόχωμα και η Σπερχογία. Ομιλογώ πως δεν το περίμενα, ειδικά το διπλό της Σπερχογίας στην έδρα του Ασπροχώματος. Αλλά νομίζω πως κάνει καλό γενικότερα για το πρωτάθλημα. Γιατί όπως είπες και εσύ, πολλά ακούγονται. Εκεί η Ράνη που νίκησε τον Ολυμπιακό Καλαμάτας, παρότι δεν στήχησε αυτή η ήττα. Ναι, σίγουρα ήταν μια γλυκιά από την χαρακτηριστική αμαίτητα του Ολυμπιακού, αλλά είναι και αυτό που λες ότι τουλάχιστον είχε αξιοπιστία στις τελευταίες αγωνιστικές το φετινό πρωτάθλημα της Αλφατοπικής. Μπορεί να ήταν πιο χαμηλού επίπεδου σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τουλάχιστον ό,τι έγινε παίχθηκε, θα έλεγα εγώ, στα γήπεδα, εν αντιθέσει με όλα αυτά που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό στις μεγάλες κατηγορίες του ελληνικού ποδοσφαίρου, παιχνίδια στα δικαστήρια, με εξοδικητικές, εξωαγωνιστικά, πάρα πολλά. Πρωταθλήματα στα δικαστήρια, ναι. Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα το αλφα τοπικό της Πεσσινίας ήταν πέρα για πέρα αξιόπιστο. Πάμε λοιπόν εμείς τώρα στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και σε λίγα λεπτά θα επιστρέψω και πάλι εδώ, Κυριακή σας πω, μέσα από την τηλεόραση Best. Επιστρέψαμε, Κυριακή σας πω, δεύτερο μέρος της σημερινή μας τελευταίας εκπομπής. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε γενικά στην Πελοπόννησο, στα υπόλοιπα πρωταθλήματα και γενικά τι θα συναντήσει η Καλαμάτα την νέα χρονιά στην ΓΑΜΑ. Και ο Πάμισος, με συγχωρείτε, δεν είναι η Καλαμάτα, και ο Πάμισος στην νέα ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Θα ξεκινήσουμε
από την Αχαΐα. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Μάλιο. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα από την Πάτρα. Καλησπέρα σας, παιδιά. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλεσμένο έχουμε τον Κώστα τον Ηλιόπουλο σήμερα στην παρέα μας. Παναγιώτη, να ξέρεις. Πολλούς χαιρετισμούς, γνωστός φίλος, να είναι πάντα καλά. Γεια σου, φίλε Παναγιώτη, να είσαι καλά και εσύ. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Πάμε λίγο, Παναγιώτη, να μας σχολιάσεις τι έγινε και τι είδαμε φέτος στο πρωτάθλημα, γενικά στο πρωτάθλημα της Αχαΐας, της Πάτρας. Κοίταξε, δεν έχει τη Αχαΐα στο πρωτάθλημα τελικά. Καταρχήν το πρωτάθλημα φέτος της Αχαΐας μετά από χρόνια έχει play-off. Δηλαδή, οι τέσσερις πρώτες ομάδες που τερματίσανε δίνουν αγώνες μπαράζ για να πάρει μια την άνοδο για την ΓΑΜΑ Εθνική. Στις τέσσερις πρώτες θέσεις τερμάτισε. Στην πρώτη θέση ο Πανμοβριακός Οργιόλου. Είναι μια ομάδα, Οργιόλος είναι ένα χωριό λίγο κοντά στην Αχαλιά, στην κάτω Αχαλιά. Και σε διακόπτω το Παναγιώτη, διόρθωσε αν κάνω λάθος, και είναι και η ομάδα που ήταν φιναλίστ στο κύπελλο Αχαΐας με τον Διαγόρα Βραχνέικων. Ναι, 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 που έπαιξε με τον Διαγόρα Βραχνέικων. Πράγματι, στην Αχαλιά έχει γίνει ο τελικός και τον κέρδισε ο Διαγόρας με 4-0. Λοιπόν, με προπονητή τον Τίνο το Σπυρόπουλο αυτή η ομάδα, ο Πανοβριακός Οργιόλου, που ήταν πρώτος στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Είναι η θύελα πατρών, είναι η αναγέννηση πατρών και ο αετός. Αυτές οι τέσσερις ομάδες πατρών. Αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι στα μπαράζ. Εχθές έγινε η τέταρτη αγωνιστική που ήταν η πιο κρίσιμη. Ο Πανοβριακός νίκησε στο Ριόλο με 3-1 τη θύελα πατρών. Είχε ιτηθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με 3-2. Η διαφορά του ήταν στον πόντο. Ήταν 8 βαθμούς είχε ο Ριόλος, 7 η θύελα. Τώρα η διαφορά πήγε 11 ο Πανοβριακός, 7 η θύελα. 7 έχει αναγέννηση και 4 ο αετός, που σημαίνει ότι με μια νίκη στις δύο τελευταίες αγωνιστικές ο Πανμοβριακός παίρνει για πρώτη φορά στην ιστορία του την άνοδο για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Εγώ θεωρώ ότι με το 1,5 πόδι είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική ο Μαλαντίνος Σπυρόπουλου, πρέπει να αυτοκτονήσει για να μην ανέβει. Θέλει μια νίκη και μαθηματικά στα δύο παιχνίδια για να πάρει την άνοδο για την ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία. Τετάρτη παίζει εκτός έδρας με την αναγέννηση πατρών, είναι δύσκολο ματς. Για την αναγέννηση, αν κερδίσει, ελπίζει γιατί θα φτάσει τους 10 βαθμούς. Και τελευταία αγωνιστική υποδέχεται στον Εργιόλο τον Αετό που είναι αδιάφορος βαθμολογικά, που έχει 4. Οπότε και να ιτηθεί στον αγώνα της Τετάρτης, αν κερδίσει το Σάββατο που είναι τελευταία αγωνιστική τον Αετό, παίζει την άνοδο για τη ΓΑΜΑ Εθνική. Παναγιώτη, με συγχωρείς, έχει τις περγαμηνές αυτή η ομάδα να σταθεί να το παλέψει στη ΓΑΜΑ Εθνική του χρόνου? Θα σου πω. Το γήπεδο, καταρχήν του Ριόλου, δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για αγώνα ΓΑΜΑ Εθνικής. Είναι ένα γήπεδο χορτάρι πολύ καλή ποιότητα, αλλά χωρίς κερκίδα. Θα τους έχετε στην κάτω Χαγιά, δηλαδή. Ναι, ακριβώς αυτό έγινε. Με πρόλαβες. Εάν η ομάδα κατέβει κανονικά στη ΓΑΜΑ Εθνική, θα αγωνιστεί στο δημοτικό σώμα της κάτω Χαγιά. Αυτό είναι το σίγουρο, δηλαδή. Δεν υπάρχει να γίνει κάτι άλλο. Υπάρχει μια μικρή ελπίδα, μήπως παίξει στα Σαγέικα. Αλλά επειδή θυμάμαι τελευταία αγωνιστική πέρυσι στα Σαγέικα, το έχει ζητήσει η Αχαϊκή το γήπεδο στον αγώνα με το Ζωγογραφείο και η αστυνομία δεν το έδωσε. Και η Αχαϊκή έπαιξε στον Παπελοποννησιακό της Πάτρας. Θεωρώ ότι αν ανέβει ο Πανμοβριακός, θα έχει για έδρα το γήπεδο των Δημοτικών Σχολών της Κάτω Αχαγιάς. Έτσι. Αυτά για την Αχαΐα. Με την Αχαϊκή τώρα τι έχουμε, Παναγιώτη, η επόμενη μέρα? Κοίταξε, η Αχαϊκή περιμένει, ακούγονται πάρα πολλά τώρα τελευταία, ότι υπάρχει μια πιθανότητα και είναι σοβαρά μεγάλη, οι ομάδες που τερματίσανε ακριβώς κάτω από τη γραμμή να σωθούν. Δηλαδή μιλάμε για τις ομάδες που τερμάτισαν, όπως είναι η Αχαϊκή στο δικό μας όμιλο, η Ρόδος σε ένα άλλο όμιλο, οι ομάδες που τερμάτισαν ακριβώς κάτω από τη γραμμή του υποβοβασμού. Εννοείς η πρώτη ομάδα. Ναι, η πρώτη ομάδα. Η πρώτη ομάδα ακριβώς κάτω από τη γραμμή. Η πρώτη επιλαχούσα, να το πούμε έτσι. Υπάρχει μια γενική συνέλευση την Τετάρτη αυτή στην Αχαΐα στο πολιτικό κέντρο. Η Αχαϊκή λογικά θα προετοιμαστεί για το αλφα τοπικό, γιατί αυτά αν γίνουν με τις αναδιαρθρώσεις θα πάρουν τέλη Ιουνίου περίπου. Αθάνατο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αθάνατο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εδώ πριν από δύο εβδομάδες έλεγαν Super League 1 με 12 ομάδες και Super League 2. Αυτό λέω. Τώρα προχτές είπανε Super League με 20 ομάδες. Γελάει ο κόσμος. Αλλάζει ο κανονισμός εν μέσω αγωνιστικής περίοδου για το τι κριτήρια πληρούνται για το αν θα επεμβαστεί η ομάδα για να μην βαθμούν. Σοβαρά πρωταθλήματα της Ευρώπης. Όλες οι ομάδες ξέρουν πότε ξεκινάνε, πότε έχουν κύπελο, πότε έχουν ρεπό, πότε τελειώνει το πρωτάθλημα, πότε θα κάνουν διακοπές. Εδώ όλα είναι στο πόδι. Θα θυμάσαι πάρα πριν κάποια χρόνια με τον Εθνικό με καλά πρωταθλητή, νομίζω πριν το 12, ότι έπαιξαν μπαράζ για τη Δέλτα Εθνική, για να ανέβουν τη Δέλτα Εθνική. Ανέβαιναν 2 στους 4 και τελικά ανέβηκαν και οι 4. Έτσι. Μιλάμε για αστεία. Θα σου δώσω ένα πιο πιο γνωστό παράδειγμα. Πέρσι, που τέτοια εποχή
Ο Καραϊσκάκης Άρτος με τη δόξα δράμας ήταν να δώσει την μπαράζ. Σωστό. Ναι, ναι. Με 40 βαθμούς κάνανε προπονήσεις και τελικά έδειξαν και δύο. Αστεία πράγματα. Και λοιπόν, αστεία πράγματα. Τέλος Ιουνίου νομίζω ότι είναι πολύ πολύ νωρίς για να ξέρει η Αχαϊκή. Θα πρέπει να περιμένει η Αχαϊκή και όλες οι άλλες ομάδες, πολύ, νομίζω εγώ, πολύ αργότερα, καθώς όλα, όλα πάνε πίσω. Μέχρι θεωρώ τέλος Ιουνίου το έχεις χάσει το τρένο. Πρέπει να έχεις ένα προγραμματισμό και αν δεις ότι θα παίξεις στην ίδια κατηγορία, να κάνεις κάποιες μεταγραφές για να ενισχύσεις το ρόστερ σου για εθνική κατηγορία. Τις ανάλογες κινήσεις. Μέχρι τέλη Ιουνίου, θεωρώ ότι είναι πολύ αργά μέχρι τέλη Ιουνίου. Έτσι, εντάξει, θα δούμε τώρα πώς θα γίνει, εντάξει, βλέποντας και κάνοντας. Ωραία. Παγιώτης, εδώ έχει ακουστεί και για Δέλτα Εθνική. Δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνουν αυτά. Να υπάρχει και Δέλτα Εθνική και Γάμα Εθνική. Πιστεύω ότι είναι δύσκολο για Δέλτα. Κάτι που έχει ακουστεί όμως έντονα τον τελευταίο καιρό. Ναι, έχει ακουστεί και γραφτεί. Έχει ακουστεί έντονα. Αλλά τώρα τι θα γίνει από όλα αυτά, ουδής γνωρίζει με σαφήνεια. Είναι θα το δούμε στο μέλλον. Θα πούμε σήμερα κάτι άλλο, ότι την άνοδο του στη Γάμα Εθνική πανηγυρίζει στην Τολακαρνανία και ο Ναυπακτιακό Αστέρα. Ο οποίος νίκησε με 4-0 το Μεσολόγγι και ανέβηκε στην τρίτη εθνική στο Παπαχαραλάμπιο μπροστά στους 1500 φιλάθλους. Η ομάδα του γνωστού μας του Δημήτρου Μικελάτου, έτσι. Ακριβώς, ο οποίος έχει αποχωρήσει όμως από τον Αυπαχτιακό πριν μια εβδομάδα. Α, είναι καλή. Με προπονητή τον Δημήτρη Σκούνα. Ο Ναυπακτιακός Αστέρας που έχει περάσει πάλι από το μπάγκο του Ναυπακτιακού. Έχει πολλούς έμπειρους παίκτες ο Ναυπακτιακός. Παίζει και ο Σαμπανέη εκεί που αγωνιζόταν στην Αχαϊκή. Τον Παοβάρδας. Ναι, και ο Μελετίδης που έχει περάσει και από τον Παοβάρδας. Ναι. Παίζει τον Ναυπακτιακό. Μια ομάδα που χάλασε αρκετά χρήματα τον Ιανουάριο για να ενισχυθεί. Έδωσε μάχη με τον Όμηρο Νεοχωρίου. Μια ομάδα κοντά στο Μεσολόγγι που είναι προπονητής ο Χρήστος Καραπίτσος, ο Πατρινός, και αυτοί είχαν έμπειρους παίκτες. Ο Βαγγέλης ο Γκάτσης έπαιζε εκεί. Ο Βασίλης ο Μπούνας που έχει περάσει από Αχαϊκή. Και οι δύο ομάδες κοντροκτυπήθηκαν επειδή είχα πάει και την προηγούμενη εβδομάδα στην Άπακτο στο 0-0. Μεταξύ Ναυπάκ του Ομήρου, αλλά και στον προηγούμενο παιχνίδι Ομήρου στου Ναυπακτιακού 0-1. Εκεί κρίθηκε η άνοδο που κέρδισε την άνοδο μέσα στο Νεοχώρι με γκολ του Σαμπανέη. Εκεί θεωρώ ότι κέρδισε την άνοδο Ναυπακτιακού. Σήμερα ήταν τυπική σημασία για το Μεσολόγγι, είχε βγει εκτός play-off, δεν είχε ελπίδες. Και κέρδισε με άνετα ο Ναυπακτιακός και ανέβηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Παγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκη Τραγανού. Θα βγει και στην Ηλία. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, δεν τα καταφέρει το ξεράσμα Ολλάδας που έκανε πολύ καλή πορεία πάντως. Έφτασε μέχρι εδώ που έφτασε και θα αξίζουν συγχαρητήρια και αυτής. Και θα δούμε τώρα από το καλοκαίρι και πόσες ομάδες θα κατέβουν, γιατί είναι και αυτό. Ακριβώς. Γιατί ουδής γνωρίζει πόσες ομάδες θα κατέβουν. Να πούμε ότι σήμερα και στην Κάτω Αχαγιά, επειδή είχα πάει κιόλας, ήταν και ο προημιτελικός αγώνας για τον κύπελο Ελλάδος Ερασιτεχνών. Έπαιζε ο Αμφίλοχος με την Κηφισιά. Είναι προημιτελικά κυπέλο Ερασιτεχνών σε ουδέτερα γήπεδα. Και πέρασε ο Αμφίλοχος. Η ΕΠΟ το θαύμα της πάλι φέτος, η συμμετοχή ήταν προαιρετική. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στα χρονικά να είναι προαιρετική η συμμετοχή σε θεσμό. Όχι. Έτσι, λοιπόν. Και να πούμε ότι πέρασε ο νέος Αμφίλοχος. Πέρασε ο Αμφίλοχος με σκορ 3-0, ένα παιχνίδι που είχε περίπου 100 φιλάθλους. Κανιά τριανταριά την Αμφιλοχία, 20 από την Αθήνα και άλλοι 30 χαγιώτες. Αυτό ήταν ο κόσμος. Και κέρδισε με 3-0 ο Αμφίλοχος και πέρασε στα ημιτελικά του κυπέλλου. Και από τέμα θα πέρασε και ο Παναρκαδικός που κέρδισε στα πέναλτι, νομίζω ότι θέλα Ραφίνας. Ωραία, Παναγιώτη. Πάρα πολύ ωραία. Παναγιώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά, παιδιά. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Καλό υγεία, καλοκαίρι, υγεία και πρώτα και καλύτερες Θεός. Μέρες για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μακάρι. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να λοιπόν, πούμε, συγγνώμη, Λία, μιας και μας ανέφερε ο Παναγιώτης του Νέου Αμφίλοχου, έχει τερματοφύλακα Κώστα, εσύ σίγουρα θα τον θυμάσαι, έναν πρώην της Καλαμάτας στην Β' Εθνική, τον Κώστα τον Μανιάτη, δεν ξέρω αν τον θυμάσαι. Ο Μανιάτης, έπαιζε πολύ παλιά Κώστα ο Μανιάτης, με τον Καλομύρη. Το 2006, αν δεν κάνω λάθος. Είδε, για 2-3 χρόνια έπαιζε ο Κώστα ο Μανιάτης, όχι πολλές συμμετοχές δεν έχει. Ένα πολύ καλό παιδί, πραγματικά σου ήταν τότε διάδα και με τον Τρίτον, με τον Γιώργο Καλομύρη από την Κρήτη. Ο Κώστα ο Μανιάτης, γιατί τυχαίνει να τον γνωρίζω και από την Δέλα Εθνική που είχε αγωνιστεί. Με μια ομάδα της Αργολίδας και μετά τον είχα συναντήσει και εδώ στην Καλαμάτα. Ωραία, πριν περάσουμε στον επόμενο δημοσιογράφο από την γειτονική Ηλία για να μας πει τι έγινε εκεί στο πρωταθλήματα της Ηλίας, τι για την νίκη Τραγανού που για πρώτη φορά στην ιστορία της ανέβηκε στη Γάμα Εθνική, να πούμε για τον Απόλλων Καλαμάτας βόλεϊ όπου κατάφερε να πάρει την άνοδο. Νίκησε στο χθεσινό παιχνίδι 3-0 σετ τον Νηρέα Χίου. Νηρέα Χίου.
Ήθελε την μία νίκη και κατάφερε να την πάρει με μεγάλη επιτυχία. Να πούμε συνοπτικά ότι ήταν ένα όμιλο 5 ομάδων, από τι οποίε οι 4. Αν μπορούμε να βλέπουμε και τα πλάνα που έχουμε, αν είναι εύκολο. Ωραία, να πούμε ότι ήταν ένα όμιλο 5 ομάδων, εκ των οποίων οι 4 θα πανηγυρίζαν την άνοδο στην Α2 βόλεϊ γυναικών, εκεί που αγωνίζεται και ο Μεσσηνιακός. Βλέπουμε τα πλάνα από την Κρήτη. Εκεί διεξήχθη αυτό το, αν μπορούμε να πούμε, τουρνουά ανόδου με, με την ομάδα του Απόλλωνα Καλαμάτας. Όπως είπε και ο Ηλίας, χθες να επικρατεί με 3-0 σετ του Νηρέα Χίου και ουσιαστικά να παίρνει την άνοδο στην Α2 τοπική. Παρόλο που δεν ξεκίνησε καλά, την πρώτη αγωνιστική είχε ρεπό, μετά συνέχεια γνώρισε 2 ήττες, αλλά από 2 ομάδες που ήταν πολύ δυναμικές. Κατάφερε όμως στο πιο καθοριστικό παιχνίδι να πάρει την νίκη και να πανηγυρίσει έτσι την άνοδο στην Α2, που θα βρει τον Μεσσηνιακό. Όπως, ναι, θα είναι, έχουμε και μια μεσσηνιακή εκπροσώπηση 2 ομάδων στην Α2 γυναικών την νέα σεζόν. Να πούμε ότι το γυναικείο βόλεϊ τα τελευταία χρόνια πραγματικά, Κώστα, δεν ξέρω, ανθίζει στην Μεσσηνία και με τις προσπάθειες του Μεσσηνιακού και τις πορείες που διαγράφει τα τελευταία χρόνια. Έχει προσπαθήσει να ανέβει στην Α1, έχει φτάσει στα μπαράζ ανόδου. Δεν έχει καταφέρει ακόμα να πανηγυρίσει την άνοδο στην Α1 τοπική κατηγορία. Όμως θεωρώ, με την πολύ καλή δουλειά που γίνεται εκεί από την κυρία Σουρή, ότι ίσως να τα καταφέρει. Νομίζω πως το γυναικείο βόλιο, όπως είπατε, να τη θέσει και με το ανδρικό, έχει πιο πολλές ελπίδες, πιο πολύ μέλλον. Υπήρχε και ο Ακρίτας, να θυμίσουμε, πριν για χρόνια στην Α2. Τώρα θα έχουμε και τον Απόλλωνα και τον Μεσσηνιακό. Ας ελπίσουμε, ευχή όλων είναι να υπάρξει μια ομάδα στην Α1, γιατί κακά τα ψέματα εκεί υπάρχει μεγαλύτερη προβολή και γενικότερα υπάρχουν τα φώτα, πέφτουν πάνω σου. Μακάρι μία από τις δύο ομάδες, ή ο Μεσσηνιακός που είναι σαφώς πιο ιστορικός, ή ο Απόλλωνας, να μπορέσει, αν όχι του χρόνου, τα επόμενα χρόνια να κάνει το παραπάνω βήμα. Αν και δεν είναι εύκολο, γιατί απαιτούνται αρκετά χρήματα και παίκτριες εκτός νομού για να γίνει το κάτι παραπάνω. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην ομάδα του κυρίου Μπάπη Μπιτσκίδη για την άνοδο στην Α2 Εθνική Βόλεϊ Γυναικών. Επιστρέφουμε στα του ποδοσφαίρου. Πάμε να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον δημοσιογράφο από την Ηλία, τον Κώστα Διονυσόπουλο. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα, παιδιά. Να μας πεις. Να πούμε ότι στην Ηλία έχουμε πλέον πρωταθλητή Α κατηγορία που πανηγύρισε την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική για πρώτη φορά στα χρονικά, η Νίκη Κιτραγανού, η οποία κέρδισε σε δύο αγώνες που έγιναν με τη Δόξα Μανολάδας, κέρδισε 1-3 μέσα στη Μανολάδα στο δεύτερο παιχνίδι, ενώ στον πρώτο αγώνα έχει έρθει ο αγώνας ισοπαλία 1-1. Η Νίκη Τραγανού, να πούμε ότι έχει και δύο ουσιαστικά εντός εισαγωγικών μεσίνιους, τον τερματοφύλακα τον Αντωνόπουλο και τον Γιώργο τον Γαργαρόνη, Κώστα, που ήταν στην πρώτη Κυπαρισίας. Ο Γαργαρόνης έχει πανηγυρίσει πρωτάθλημα και στην Μεσσηνία με τον ΑΟΚ πριν 3 χρόνια. Κατάφερε και με την Νίκη Τραγανού να στεφθεί πρωταθλητής και να πάρει την άνοδο στην ΓΑΜΑ Εθνική. Σε ένα αγώνα που κέρδισε χτες έγινε αυτό, τη Μανολάδα κιόλας. Ενώ στην Νίκη Τραγανού είχε έρθει 1-1 στο πρώτο παιχνίδι, χτες ήρθε 1-3. Εντάξει, πρώτη φορά η Νίκη λοιπόν. Στα άλλα λοιπόν της Ηλίας έχουμε τον Αστέρα Μαλλιάδας, εκεί που είναι τα μπαράζ ανόδου στη Β' Εθνική. Μεγάλο διπλό σήμερα, έτσι. Μεγάλο διπλό, έτσι. Όπου εκεί ο Αστέρας μέσα Σπάτα κέρδισε στο τέλος με 1-2. Με αποτέλεσμα τώρα να έχει μπει για τα καλά για την πριν άνοδο. Βέβαια, εκκρεμεί και το αγώνα στα Αστέρας Μαλλιάδας Ηρόδοτος που διακόπηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Έχεις ενημέρωση για το πότε θα εκδικαστεί, είναι την Πέμπτη, την ερχόμενη? Ναι. Ως γνωστό, την Παρασκευή η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, κατά τη συζήτηση που έγινε, δέχτηκε το αίτημα του Αστέρα για κλήση και εξέταση περισσότερων μαρτύρων και καθώς και περισσότερων εγγράφων για αυτή την υπόθεση. Και έτσι η υπόθεση θα γίνει την προσεχή Πέμπτη, 24 του μηνός. Η βαθμολογία αυτή τη στιγμή είναι ότι ο αντίπτωτος Σπάτων είναι πρώτος με 8 βαθμούς, ο Αστέρας Μαλλιάδας είναι δεύτερος με 6 βαθμούς, ο Εθνικός Πειραιά είναι ακριβώς από πίσω με 6 βαθμούς. Και την τελευταία αγωνιστική που είναι την Κυριακή, στις 5 η ώρα, εκεί έχουμε τον αγώνα Εθνικό Πειραιά Αστέρα Μαλλιάδας και στο άλλο παιχνίδι Ρόδοτος Αστέρας Σπάτων.
Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τελευταία αγωνιστική. Θα έχει βγει λογικά και η απόφαση, αν όλα πάνε καλά, και εκδικαστεί την Παρασκευή. Να πούμε ότι η υπόθεση της αναμέτρησης εκδικάζεται ως κατεπίγουσα και είναι μάλιστα κατεπίγουσα, γιατί μιλάμε για εν μέσω μπαράζ, διακυβεύονται πολλά στην Football League. Οπότε νομίζω ότι την Πέμπτη θα τελειώσει η συγκεκριμένη υπόθεση. Έχουμε κάτι που έχουμε αναφέρει, Κώστα, είναι ακόμα μία αναμέτρηση που δεν κρίνεται στα γήπεδα. Κρίνεται σε δικαστικές αίθουσες. Να πούμε ότι εκεί από εκεί ανεβαίνουν δύο ομάδες. Ναι. Δηλαδή ο Αστέρας, αν πάρει μια θετική απόφαση από το δικαστήριο, χρήζεται το μάτς και φαβορεί. Από την Πέμπτη θα είναι φαβορεί για την άνοδο. Και κάτι άλλο έξω ποδοσφαιρικό, απλά για να το αναφέρουμε. Ο Κόρυβος στο μπάσκετ μπορεί να υποβάσκεται στην Α2 κατηγορία, αλλά από χθες πανηγυρίζει την άνοδό του στο βόλεϊ, είναι το δικό τμήμα στην Α2. Κάτι το οποίο ήταν μια ιδιαίτερη χαρά για τον κόσμο της Αμαλιάδας που δείχνει ότι ασχολείται με το βόλεϊ. Έχει ξαναπαίξει ο Κόρυβος Αμαλιάδας Α2 στο Κώστα στο βόλεϊ. Ναι, έχει ξαναπαίξει, γι' αυτό και είχαμε πάνω, ήταν πριν 2 χρόνια, έχει ξαναποβαστεί. Ωραία. Για τον Πανελλιακό, πριν να μας ευχηθείς Κώστα, για τον Πανελλιακό, κάποιο νέο έχουμε? Ναι, όχι, για τον Πανελλιακό το νέο, εντάξει. Είναι γνωστό ότι οι Πανελλιακός και Παοβάδας έχουν παραμείνει στην κατηγορία, θα συνεχίσουν του χρόνου στη Γάμα Εθνική. Βέβαια, περιμένω, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, να δούμε αν θα υπάρχει ένα συγκρότηση πρωταθλημάτων, αν θα ξαναγίνει Δέλτα Γάμα και κατά πόσο θα περαστούν και αυτές οι ομάδες. Γιατί είδαμε φέτος ότι αυτό το πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής, έτσι πως έγινε για τον Πανελλιακό, ας πούμε, έχει τελειώσει η παραμονή από νωρίς. Τα παιχνίδια ήταν μετά αδιάφορα. Δεν είχε δηλαδή τις πολλές εντάσεις ώστε να υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτό το πρωτάθλημα. Πολύ ωραία. Ωραία. Κώστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ να ευχηθώ καλό καλοκαίρι σε όλους και να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, Κώστα. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Κώστα Διονυσόπουλο από την Ηλία. Να πούμε πριν πάμε, Ηλία, στον επόμενο νομό, όσον αφορά και να ολοκληρώσουμε τα μπαράζ ανώτου στην Football League, όπως είπε και ο Κώστας, στην πρώτη θέση ο Αίτητος Πάτων με 8, συγκατοικούν στην δεύτερη θέση Αστέρας Αμαλιάδας και Εθνικός Πειραιά με 6 βαθμούς. Εθνικός Πειραιά, να πούμε ότι έχει προπονητή τον Νίκο τον Κουρμπανά, έναν πρώην γνώριμο και πρώην προπονητή της Καλαμάτας. Στην τέταρτη θέση είναι ο Εθνικός Πειραιά με 4. Απομένει μία αγωνιστική και εκκρεμεί, όπως είπε και ο Κώστας, η απόφαση για την αναμέτρηση που είχε διακοπεί ανάμεσα στον Αστέρα Αμαλιάδας και τον Ηρόδοτο. Οπότε όλα είναι ανοιχτά, ακόμα και για την πρώτη θέση όσον αφορά τον Αστέρα Αμαλιάδας στον πρωταθλητή του 5ου ομίλου, αλλά και για την δεύτερη που και αυτή οδηγεί στην Football League. Ωραία. Αν μπορείς να μας ενημερώσεις για τους υπόλοιπους νομούς, δεν έχουμε κάποιον άλλον σε λεφτή μα κοινωνία, τι γίνεται. Εντάξει, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα στον πρώτο όμιλο. Στην πρώτη θέση ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης, τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, έχει 13 βαθμούς. Στην δεύτερη με 10, αν δεν απατώ, με η ομάδα του Βόλου. Είναι αυτές οι δύο ομάδες που πήραν το εισιτήριο ανόδου στην Football League. Όσον αφορά τον Ηρακλή, είχαμε κάνει μια μικρή αναφορά την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει, είναι μια ομάδα που ούτε β' εθνική τη αρμόζει, μόνο Super League είναι η ομάδα. Και εδώ, Κώστα, μπορούμε να πάρουμε και την φράση που είπε, την κουβέντα που είπε για τον Μιλτιάδη, ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που υποβιβάστηκε αγωνιστικά. Ακριβώς. Τι να πει και ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής τρεις φορές έχει πέσει έξω αγωνιστικά. Ακριβώς. Όλο ο Ηρακλής την πυρώνει πραγματικά. Επειδή έκανες και αναφορά αυτό με την αλλαγή, συζήτηση με τον Παναγιώτη, την αλλαγή των κανονισμών εν μέσω πρωταθλημάτων. Μια χώρα σε όλο τον κόσμο δεν θα βρούμε να ξαναγίνει αυτό. Όχι, όχι, πραγματικά ο Ηρακλής έχει πιέσει. Ο Αστέρας Τρίπολης είναι κερδισμένος, ο Λεβαδιακός πέρυσι. Πραγματικά είναι μόνο ο Ηρακλής που την πυρώνει. Είναι λες και έχει στοχοποιηθεί πραγματικά και είναι πολύ κρίμα για την ομάδα του Ηρακλή, μια πάρα πολύ ιστορική ομάδα που έκανε το ένα από τα δύο βήματα που επιζητούσε, ανέβηκε στην Football League. Και η άλλη ομάδα είναι ο Βόλος του Κώστα Ηλιόπουλου, είναι και αυτό, το έχουμε αναφέρει ξανά, πανηγυρίζει και για πρώτη φορά στην ιστορία του την άνοδο στην Football League. Λοιπόν, όσο αφορά τους υπόλοιπους γειτονικούς νομούς, να πούμε ότι όσο αφορά την Λακωνία, Κώστα, η Ένωση Πελάνας Καστοριού, ο Άγγελος και ο Άγγελος Ομπίζος. Ο Άγγελος Ομπίζος εδώ από τον Ιανουάριο. Το πήρε φέτος το πρωτάθλημα. Στην Αρκαδία Πανθυρατικού, σώμα του Άστρου, τερμάτισε στην πρώτη θέση. Ένωση Λέρνας, θα ξέρει καλύτερα, στην Αργολίδα, τερμάτισε πρώτη. Έχω και μπροστά μου τη βαθμολογία, 77 βαθμούς. Στην δεύτερη θέση ο Αργοναύτης με 71. Η Κορονίδα Κοιλάδας που διεκδικούσε το πρωτάθλημα του Κώστα Κλάδη μέχρι τις τελευταίες αγωνιστικές τελικά ήμουν αρκετά πίσω. Τερμάτισε στην τρίτη θέση με 67 βαθμούς και από εκεί και πέρα μια πρώην πρωταθλήτρια ο Πάκου Τσοποδίου με 65 και στην πέμπτη θέση ο Τριζινιακός όσον αφορά την Αργολίδα. Ένωση Λέρνας.
του είχε φράξει το δρόμο ο Τσικλητήρας. Ο Τσικλητήρας, ναι. Πριν τρία χρόνια. Κατάφερε φέτος όμως να πάρει την άνοδο για την ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι μια ομάδα που θα βρει η Καλαμάτα και ο Πάμισος λογικά. Γιατί ποτέ έχουμε δει πολλά. Πριν δύο χρόνια παίζαμε τις ομάδες της Αργολίδας. Φέτος δεν υπήρχαν ομάδες της Αργολίδας στον πέμπτο όμιλο. Τους πήγανε στην Αθήνα. Του χρόνου θα δείξει. Και στην Κορινθία η ομάδα της Κορίνθου, ο Πας Κόρινθος, ανέβηκε στην ΓΑΜΑ Εθνική. Μια ομάδα που σαφώς έχει ιστορία. Και εδώ να πούμε όμως, έχει κόσμο. Σίγουρα είναι πολύ ιστορική η ομάδα Πας Κόρινθος. Να πούμε ότι έγινε πολύ μεγάλη μάχη εκεί με την ομάδα του Κόρινθος 2006. Mm-hmm. Δύο πολύ καλές ομάδες. Που όμως και εδώ κατά κάποιο λόγο θα μπορούσαμε να πούμε ότι κρίθηκε έξω αγωνιστικά. Καθώς και ενώ η ομάδα του Κορίνθου 2006 ήταν μπροστά στη βαθμολογία, δεν απατώ με δύο βαθμούς, η ομάδα του ΠΑΣ κατέθεσε ένσταση κατά παράνομη βιντεοσκόπηση. Βιντεοσκοπούσαν να δει κάτω παιχνίδια ουσιαστικά οι άνθρωποι του Κορίνθου 2006 για να κάνουν βιντεοθεραπεία στους ποδοσφαιριστές. Και όμως τιμωρήθηκαν με μείον τρεις από την επιτροπή εκεί της Κορίνθου. Πολύ ωραία. Ακούσαμε λοιπόν και από τον Κώστα και από τον Γιώργο τι έγινε στους υπόλοιπους νομούς της Πελοποννήσου. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε για να θυμηθούμε και να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή τι έγινε από την ΓΑΜΑ Εθνική ως τη ΓΑΜΑ Τοπική και φυσικά τα καλύτερα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει εδώ στην Κυριακή σας σπορ μέσα από την τηλεόραση Best. Επιστρέψαμε Κυριακή σας σπορ μέσα από την τηλεόραση Best, τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Να πάμε να μιλήσουμε λίγο για την Β' Εθνική. Στην τελική ευθεία νομίζω δύο ή μία αγωνιστική. Μία αγωνιστική. Ακόμα. Πρωτελευταία ήταν σήμερα και τα νέα από τη Λακωνία, από τη Σπάρτη δεν είναι καλά. Δέχτηκε 7 γκολ η Σπάρτη στη Δράμα, από τη Δόξα Δράμα, νομίζω 5 πέτυχε ο Κουσκουνάς. Και πλέον τα παίζει όλα για όλα τελευταία αγωνιστική. Είναι η αναγέννηση της καρδίτσας η Σπάρτη και ο Γηνιακός. Τρεις ομάδες, οι οποίες θα γλιτώσουν, δύο, μία θα αποβιβαστεί. Ο Τάσος Τρακάκης ήταν σήμερα κατά τα γκολ στη Σπάρτη. Και μάλιστα έγινε και αλλαγή στο 4-0. Αλλά ο Σπάρτη παίζει στο Γκρίτσο, στο Γκρικουλέ, με τον επίδοξο πρωταθλητή Όφη. Είναι πολύ δύσκολο το έργο. Θέλει τη νίκη Όφη για να βγει πρωταθλητής να περάσει τον Άρη. Δηλαδή δύσκολα θα αποφύγει την ήττα. Παίζουν στις έντες τους τόσο η Καρδίτσα όσο και ο Γηνιακός. Οπότε είναι πολύ πιθανό να επιβαστεί η Σπάρτη. Κάτι που σημαίνει ότι την έχουμε τον χρόνο αντίπαλο. Τη Μαύρη Θήνα και τον Πάνο. Και αυτό Κώστα να το περιμένουμε ακόμα, γιατί αν δούμε τα πόσα διαδραματίστηκαν φέτος η Σπάρτη με 7 προπονητές, τόσες προσφυγές ποδοσφαιριστών, πολλά οικονομικά προβλήματα, ίσως γίνει και δύσκολο να αγωνιστεί του χρόνου στην ΓΑΜΑ Εθνική. Θεωρώ. Είναι κάτι που σίγουρα θα δείξει αν έρθει ο επιβασμός με τον καιρό. Ναι, έτσι έχεις δίκιο. Πάντως να πούμε ότι είναι πολύ κρίμα για την προσπάθεια που έγινε στην Σπάρτη. Ανέβηκε με τόσες προδιαγραφές από την ΓΑΜΑ Εθνική στην Β. Υπήρξε ενθουσιασμός. Άρχισε να παίρνει νομίζω πρωτική πορεία η ομάδα από τη στιγμή που της απόφασης του κ. Γιαννακόπουλου να μην ασχοληθεί πλέον διοικητικά με την Σπάρτη. Εκεί άρχισε
να έχει πτωτική πορεία κύλα, ναι. Και έτσι φτάνει να είναι ένα κλάσμα, ένα στο χείλο του γκρεμού, πολύ κοντά στον υποβιβασμό στην επιστροφή στην ΓΑΜΑ Εθνική, και να δούμε και αν θα υπάρξουν διοικητικές εξελίξεις, γιατί επαναλαμβάνω υπήρξαν πάρα πολλές προσφυγές από τους ποδοσφαιριστές. Είχαμε 7 αλλαγές προπονητή, με τον κύριο Στεφανίδη τελευταίο, τον πρώην της Καλαμάτας, μετά την εντός έδρας ήταν με τον Άρη να παίρνει την απόφαση να αποχωρήσει από την Σπάρτη. Και ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά που καταλήγει με έναν πολύ σε έναν υποβιβασμό που είναι πάρα πολύ κοντά. Πάμε τώρα εμείς να πάμε στην ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία. Φέτος είχαμε Καλαμάτα και Τσικρίδρια Απείλου. Ένα πρώτο σχόλιο, Κώστα, γενικά για το πρωτάθλημα. Ήταν ένα πρωτάθλημα... Ένα πρωτάθλημα τώρα με 11 ομάδων, δηλαδή εντάξει, πραγματικά. Ναι, νομίζω δεν προλάβαμε να ξεκινήσει τελείως ένα πρωτάθλημα γενικότερα. Υποβάζανε αρκετές ομάδες, το γνωρίζαμε εξ αρχής. Ένα πρωτάθλημα, Κώστα, καθρέφτης του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ακριβώς. Ένα πρωτάθλημα που, μια και ολοκληρώθηκε 1η Απριλίου, μπορούσαμε να πούμε και κωμωδία. Κωμωδία. Σαν ψέμα, πραγματικά ήταν. Ή θα λέμε την αλήθεια, ή δεν θα λέμε καθόλου μεγαλύτερα. Αυτό το πρωτάθλημα δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά. Τέταρτη εβδομάδα κάθε μήνα υπήρχε ρεπό. Φαντάσου να μην υπήρχε ρεπό, θα ολοκληρώνονταν τον Ιανουάριο. Τον Ιανουάριο. Το Φεβρουάριο, τέλος πάντων. Εντάξει, νομίζω πως δεν αφήνει ευχάριστη γεύση το πρωτάθλημα, είναι λογικό. Η Καλαμάτα ξεκίνησε το καλοκαίρι με στόχους πρωταθλητισμού και στόχους ανόδου με τον κύριο Σταύρο Παπαδόπουλο στο τιμόνι. Δεν τα κατάφερε. Αποχώρησε τον Δεκέμβριο ο κύριος Παπαδόπουλος λόγω προβλημάτων υγείας. Δεν τα έχει πάει όμως καλά μέχρι τότε. Ήταν αρκετούς βαθμούς πίσω από τον Αστέρα Βλαχιώτη, από τον Αστέρα Μαλλιάδας. Ο Τσεκλητήρας Πύλου, στη συνέχεια είχαμε διοικητική αλλαγή με τον κύριο Αγαθοκλειστρόπουλο να μπαίνει μπροστά. Η χρονιά τελείωσε. Ούτε κρύο ούτε ζέστη θα έλεγα γενικότερα, κάπως λογικό ήταν όπως τελείωσε η χρονιά. Ο Τσικλητήρας Πύλου από την άλλη έκανε ό,τι μπορούσε καλύτερο, έχασε στις λεπτομέρειες τον παραμονή στην κατηγορία και έχασε στην έδρα του τα κρίσιμα μάτς, αυτά που του στέρισαν την σωτηρία. Όμως, ακόμα και έτσι, για μια ομάδα που αγωνίστηκε για 2 χρονιές στην ΓΑΜΑ Εθνική, νομίζω δεν τα πήγε άσχημα. Αφήνουμε να το ομολογήσουμε αυτό. Εγώ δεν περίμενα πραγματικά. Περίμενα ότι ίσως και μέσα στη διάρκεια της χρονιάς ενδεχομένως να αποχωρούσε ο Τσεκλητήρας Πύλου. Νομίζω έκανε την προσπαθειά του, το ζήσανε στην Πύλο. Το θέμα είναι η επόμενη μέρα να μπορέσει η ομάδα να σταθεί στην πρώτη τοπική κατηγορία. Θεωρείς ότι είναι εφικτό να σταθεί στο αλφα τοπικό πλέον? Γιατί όχι, εντάξει. Εντάξει, είχε πάρα πολλά προβλήματα και ο Τσεκλητήρας. Σίγουρα έκανε την προσπάθειά του. Mm-hmm. Σίγουρα η πορεία του πρώτου γύρου στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής δεν προμείνει τέτοιο τέλος στο πρωτάθλημα, στον πέμπτο όμιλο. Όμως αυτές οι ήττες που είπες και εσύ, με Βραχνέικα, με Αχαϊκή ειδικότερα, ήταν καταδικαστικές. Όμως είχαμε και πολλά προβλήματα οικονομικής φύσεως, με αποχές ποδοσφαιριστών. Κακά τα ψέματα, 2-3 άνθρωποι τράβαγαν όλο το κουπί οικονομικά. Και είναι εφικτό οι ίδιοι άνθρωποι να ακολουθήσουν και στην αλφατοπική, να βάζουν από την τσέπη τους. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει κάποια γενική συσπήρωση στην Πύλο με τον κόσμο, να βρεθούν και 2 άνθρωποι νέοι, άφθαρτοι, οι οποίοι θα βάλουν και αυτοί το κρατής για να συνεισφέρουν στην τοπική τους ομάδα, θεωρώ ότι ίσως έχουμε και εκεί εξελίξεις δυσάρεστες. Το χειρότερο για μένα, Γιώργο, ο Τσεκλητήρας Πύλου δεν είχε δικά του παιδιά. Δεν είχε παιδιά και από την περιοχή της Πυλίας και πολλά μεσήνια παιδιά. Έχασε αρκετούς παιδιά. Να πούμε ότι πριν ξεκινήσει η χρονιά, έγινε μια προσπάθεια από τον κύριο Κακαλέτρη, καλώντας παιδιά από την γύρω περιοχή να έρθουν, να δοκιμαστούν, αν πείσουν να αποκτηθούν από τον Τσεκλητήρα. Παρ' όλα αυτά, έτσι πως ολοκληρώθηκε η χρονιά, δεν είχε δικά του παιδιά. Να σου πω κάτι, Γιώργο, να δοκιμαστούν τι? Ο κ. Κακαλέτης και ο κάθε κ. Κακαλέτης δεν γνωρίζει τώρα τους παίκτες της Μεσσηνίας τόσα χρόνια. Δεν λέω προς τον Νίκο. Απλώς θέλω να πω ότι όταν θες να πάρεις κάποιους παίκτες, τους παίρνεις και πορεύεσαι με αυτούς. Τώρα μεταγραφές τον Ιανουάριο ξένων ποδοσφαιριστών, φεύγουν ξένοι, έρχονται ξένοι, δεν είναι στους προγραμματισμούς. Γι' αυτό και λέω, είναι για μένα όχι άθλος, αλλά επίτευγμα που τελείωσε ο Τσεκλητήρας Πύλου το πρωτάθλημα. Θα έλεγα ότι ήταν η απώλεια του Άγγελου του Μπίζου και με τον τρόπο που έφυγε και με την πικρία που άφησε καθοριστική για την εξέλιξη του πρωταθλήματος, καθώς μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ηγέτη τα τελευταία 3 χρόνια στον Τσιγκλητήρα. Πολλές φορές και επιθετικά είχε πάρει την ομάδα στις πλάτες του. Έχει εφέσει το σκοράσμα. Μετά από 2,5 χρόνια έφυγε και έβγαλε μια πικρία
φεύγοντας για την Πελάνα Καστορίου, κυρίως προς την διοίκηση, και αυτό ήταν κάτι σαν καθρέφτης των όσων γινόταν και ίσως δεν τον μάθαινε ο κόσμος, των όσων προβλημάτων υπήρχαν στον τσιγκλητήρα τη φετινή σεζόν, και ο κόσμος δεν τα ήξερε. Έβλεπε την αγωνιστική εικόνα, έβλεπε μια μέτρια εμφάνιση, σου λέγε δεν ήταν στην Ελλάδα. Μπορούσε να κάνει το χαλάκι. Απλώς θέλω να πω ότι δεν υπήρχαν γενικότερα οι προδιαγραφές, οι υποδομές για τον τσιγκλητήρα Πύλου για να μακροημερεύσει τη γαμαθνική κατηγορία. Δεν είχε ένα κορμό 8-10 παικτών έστω από την γύρω περιοχή για να μπορέσει να πλαισιώσει 7-8 ακόμα παίχτες καλούς. Οπότε ήταν μοιραίο ο προβασμός αυτός. Όμως, αν μου ζητήσετε την άποψή μου για την Αλφα τον Πική, νομίζω πως είναι μεγάλη πόλη η Πύλος. Ο τσιγκλητήρας πραγματικά έχει ιστορία, έχει εξαιρετικές γηπεδικές εγκαταστάσεις. Δεν έχουν ομάδες, ελάχιστες, δηλαδή στα Φλιατρά είναι και στην Καλαμάτα τέτοια γήπεδα που υπάρχουν και βοηθητικά στην Πύλο. Νομίζω ότι υπάρχει κόσμος, ο κόσμος αγαπά πραγματικά τον τσιγκλητήρα. Νομίζω πως να κατέβει αξιοπρεπώς του χρόνου στην πρώτη κατηγορία και πρέπει και οφείλει και μπορεί. Αυτό νομίζω. Πιστεύεις Κώστα ότι θα μπορούσε να σταθεί μόνο με μεσίνιους, δηλαδή? Όχι, αυτό είπα προηγουμένως, αλλά με ένα κορμό 7-8 παιχτών, 6-7 παιχτών από την περιοχή της Πηλίας ή και της Τριφυλίας. Ακόμα 4-5 παίχτες ή σχεδόν παραπάνω από την Μεσσηνία. Και 3-4 προσθήκες, νομίζω, και να υπήρχε σαφώς πιο διοικητική σταθερότητα και συνέπεια, θα μπορούσε ενδεχομένως πραγματικά να το παλέψει και γιατί όχι να παραμείνει στην κατηγορία. Ωραία. Θέλετε να πάμε να θυμηθούμε ένα βίντεο, να θυμηθούμε το τελικό του κυπέλου Μεσσηνίας? Να προειδάσουμε λίγο τον κόσμο τι έχουμε ετοιμάσει. Έχουμε ετοιμάσει ένα flashback με τα, κατά την άποψή μας, σημαντικότερα και ίσως και καλύτερα παιχνίδια της χρονιάς που μας πέρασε ανακατηγορία. Θα ξεκινήσουμε όμως βέβαια από την μεγάλη γιορτή του Μεσσηνιακού Ποδοσφαίρου και συνέχεια θα πάμε βήμα-βήμα ανακατηγορία. Όπως Ηλία, πήγες να πεις και σε διέκοψα για ακόμα μια φορά την φετινή σεζόν. Θα ξεκινήσουμε από τον τελικό του κυπέλου Μεσσηνίας. Στο δημοτικό στάδιο διεξήχθη στις 21 Φεβρουαρίου, αν δεν απατώμε. Η Καλαμάτα για δεύτερη διαδοχική σεζόν είχε στεφθεί τότε κυπελούχος Μεσσηνίας. Πάμε να δούμε πώς είχε επικρατήσει με 2-1 το Πάμισο. Έντονα χειροκροτήματα στην μνήμη του Λυκούργου Γαϊτανάρου, Ηλία, φίλες και φίλοι. Την εκτέλεση αυτή τη στατική φάση για τους γηπεδούχους εκτέλεσε ο Ηλιόπουλος απευθείας, μπάλα στον δοκάρι και στη συνέχεια out από την απευθείας εκτέλεση corner του Ηλία Ηλιόπουλου. Εδώ η εκτέλεση του Ηλία Ηλιόπουλου, βλέπουμε την μπάλα προσέκρουσε στο πάνω μέρος του οριζόντιου δοκαριού και πέρασε έξω από τα δοκάρια του Γκόμες. Για να τώρα ο Λαθύρης θα κάνει το σουτ, η μπάλα φεύγει από τον Γκόμες, όμως στη συνέχεια θα μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Δεν βλέπουμε το replay εδώ από το σουτ του Λαθύρη, δείχνει να ο Γκόμες εκτέλεσε ο Ροκάτο καλοχτυπημένο, είναι κεφαλιά του Αθανασόπουλου στην αριστερή γωνία, σε ετοιμότητα ο Σπύρος Αντωνόπουλος στο 27ο λεπτό από την κυριστή κεφαλιά, βλέπουμε του Βασίλη Αθανασόπουλου, κυριστή κεφαλιά. Έπεσε ωραία στην αριστερή του γωνία ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Ο Ηλιόπουλος βρήκε μάλιστα και τον Σταματελόπουλο, εκείνος για τον Τσουλάκο. Κάνει στρας, ωραία πατάει τον πλασέ. Ο Γκόμες, τον πλασέ του Μπίσα είναι σε ετοιμότητα σε ακόμα μια περίπτωση. Ο Φελίπε Γκόμες στο 28ο λεπτό συνεχίζει τη φάση. Βλέπουμε το πολύ ωραίο πλασέ του Θανάση Μπίσα. Ο Γκόμες κατάφερε να το εξουδετερώσει εδώ από το πολύ ωραίο πάτημα της μπάλας του Κάνιστρα ο Μπίσα με μια πλάσα. Ο Κάρι δεν πέρασε η μπάλα ξανά προς τον Ερέκη, έχει ευκαιρία για μια σέντρα, θα την κάνει, είναι καλή ο Αντωνόπουλος. Έχασε, μπήκε στη φάση ο Ρολκάνο, το σούτ, την μπάλα στο δοκάρι και πάνω στη γραμμή αποπακρύνουν οι ποδοσφαιριστές του Πάμισου στη μεγάλη ευκαιρία της Καλαμάτας να ανοίξει το σκορ στο 40 λεπτό. Βλέπουμε τον Σπύρο Αντωνόπουλο εδώ να χάνει την μπάλα, ο Αθανασόπουλος μπήκε στην φάση, εκείνη έφτασε στο Ροκάτο που σούταρε δυνατά πάνω στην γραμμή. Ο Σταματελόπουλος με περίσσια ψυχραιμία απομάκρυνε. Βλέπουμε ξανά την μεγάλη ευκαιρία της Καλαμάτας να ανοίξει το σκορ από το τραγικό λάθος του Αντωνόπουλου. Ο Ρονκάτο σούταρε δυνατά η μπάλα με διπλή προσπάθεια. Για να δούμε τώρα ο Ρονκάτο. Αθανασόπουλος μπορεί να πηγαίνει με τον Πασακό. Θα περάσει ο Αθανασόπουλος. Συνεχίζει να περάσει και από το Μωράκι. Ο Αθανασόπουλος συνεχίζει να μπει με στην περιοχή. Δεν θα δώσει τίποτα ο κύριος Ευσουλοπαναγιώτης.
συνέχεια στο παιχνίδι. Βλέπουμε και πάλι το replay. Ο Αθανασόπουλος. Αριστομενόπουλος, το Αριστομενόπουλο είναι καλή, Παπουτσογιαννόπουλος. Εκεί που ο Ηλιόπουλος θα κάνει το σούτ, είναι καλό, η μπάλα στα δίχτυα. Πανέμορφο τέρμα 0, 1-1-0, ό,τι προτιμάτε. Ο Πάμισος ανοίγει το σκορ στο μεγάλο τελικό του κυπέλου Μεσσηνίας. Στο 41ο λεπτό με την βολίδα του Ηλία Ηλιόπουλου, του φυσικού ηγέτη των νησιωτών. Την προσπάθεια εδώ τον Αριστομενόπουλο, ο οποίος σένταρε από δεξιά, απομάκρυνε αρχικά η άμυνα της Καλαμάτας ο Παπουτσογιαννόπουλος, εκεί που ο Ηλιόπουλος έπιασε το πανέμορφο βολέ στην κίνηση. Κανένα περιθώριο αντίδρασης για τον Φελίπε Γκόμες. 1-0 στο 41ο λεπτό. Λιόπουρφα από τον Σαματελόπουλο. Γκασούκα θα βγάλει τη σέντρα. Αφανασόπουλος δεν θα μπορέσει να πάρει την κεφαλιά. Θα διώξει κεφαλιά ο Μωράκης, θα πάρει την κεφαλιά. Για να δούμε και γρήγορα στην αντεπίθεση. Ο Πάμισος κάνει στράς, θα μπει μέσα στην περιοχή. Θέλει να βγάλει για τον Λαφύρη. Σε κόρνερ τελευταία στιγμή θα βγάλει ο Καντούτσο, όμως θα μπορούσε να κάνει και το σουτ. Κανελόπουλος. Πρέπει να συνεχίσει ο Κανελόπουλος. Γκασούκας. Έχει χώρο ο Παπατσογιαννόπουλος. Θα δοκιμάσει το σουτ. Θα πέσει ο Αντωνόπουλος. Σαρατόπουλος έχει πρωτοβουλία από κοντά. Μεγάλη ευκαιρία. Χαμένη για την ομάδα της Καλαμάτας. Ο Κανελόπουλος από κοντά, τον Ρεζάνη. Βλέπουμε και λοιπόν την πάλι, replay, την φάση. Το σούτ από τον Παπατσογιαννόπουλο έπεσε, έδιωξε ο Αντωνόπουλος. Έτοιμος να εκτελέσει αυτό το corner για την Καλαμάτα. Αρκετός ο κόσμος εκτελεί ο Ρον κάτω, καλό χτυπημένο είναι και βαλιά του Σαραντόπουλου. Η μπάλα στα δίχτυα στο 80 λεπτό. Η Καλαμάτα φέρνει το μάτς στα ίσα με το κεφάλι του Άγγελου Σαραντόπουλου με την εκτέλεση κόρνερ του Ρον κάτω. Ο Σαραντόπουλος φέρνει το μάτς στα ίσα στο 80 λεπτό. Βλέπουμε τους ξέρωνους καλλιτήρισμους. Τον παίκτο της Καλαμάτας Σαραντόπουλος Κάσουλος. Ο Σαραντόπουλος Σαραντόπουλος. Έπισε και τον Αντωνόπουλο και έτσι στο 80. Εδώ η Καλαμάτα παίρνει το μάτσα ίσα, βλέπουμε το ανέμορφο άλμα του Σαραντόπουλου, πήρε το μήνυμα να φέρνει τους αμυντικούς του Παπίσου. Νικολό στη μεγάλη περιοχή, εκτάλλει στο Ιράκι, καλοχτυπημένο είναι εκεί η Αδράνεια από μάκρυνα σε out τελικά έδειξε ο κ. Παναγιώτης. Κοντά του πάει και ο Ρονκάτο στο έδαφος, φάουλ του Ρονκάτο στον Δημήτρη Μπερερή. Φάουλ σε καλό σημείο για τον Πάμισο. Ενώ έχουμε μπει πλέον στις καθυστερήσεις του μεγάλου τελικού στο δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας. Κίτρινη κάρτα στον Ρονκάτο με 10 η Καλαμάτα από την δεύτερη κίτρινη στον Εβάρντο Ρονκάτο στο 91ο λεπτό. Βλέπουμε το replay εδώ, την πτώση του Μπερερή. Είδε την δεύτερη κίτρινη κάρτα του κύριου Ψιλοπαναγιώτη η Καλαμάτα με 10 ποδοσφαιριστές. Κάθετα προς τον Κάνιστρα. Κάνιστρας ωραία για τον Μπίσα. Μπίσα μέσα στην περιοχή. Πλασάρι. Καταλυτικό τάκλιν του Καντούτσι εκεί. Ρέκι πραγματοποιεί πραγματικά πολύ καλή εμφάνιση. Παίζει το 1-2 με τον Κασούκα εδώ. Πολύ ωραίο ο Κασούκας μέσα στην περιοχή. Έχει την ευκαιρία. Θα γυρίσει. Ρέκι το σούτι μάλλον στα δίχτυα. 2-1 ο Αλέξανδρος Ρέκι. Βάζει μπροστά στο σκόρ την Καλαμάτα. Στο 15ο λεπτό της παράτασης. Αλέξανδρος Ερέκη, μια αγκαλιά με τον πρόεδρο της Καλαμάτας στο γέλι, Σταματογιαννόπουλο. Ξαναβλέπουμε πάλι την πανέμορφη προσπάθεια του Αλέξανδρου Ερέκη. 1-2 με τον Κασούκα. Κασούκας στην κατάλληλη στιγμή βγάζει τον Ερέκη στο σουτ στα δίχτυα του Αντωνόπουλου και 1-2 μπροστά στο σκορ η ομάδα της Καλαμάτας. Εκτέλεσε, σφύριξε. Εκτέλεσε, έδειξε με τις γροθιές, επαναφέρει ο Καραγιάννης δεύτερη. Κεφαλιά από Μάκρυνε, δεύτερη κεφαλιά στη γραμμή. Ο Καλογερόπουλος μεγάλη ευκαιρία τον Πάμισο από την κεφαλιά του Άγγελου Μπαστακού. Βαθύ γέμισμα. Καλογερόπουλος έπαιξε με τη βολτιά του, σουτ την μπάλα out. Τρομερό σουτ του Άρη Σταματελόπουλου από το λάθος του Γιάννη Καλογερόπουλου. Το βλέπουμε εδώ, τη βολίδα του Άρη Σταματελόπουλου. Τελευταίες στιγμές βολέ προς τον Γκασούκα. Γκασούκας κοντρολάρει πολύ ωραία. Κρατά την μπάλα στο έδαφος, φάουλ που κερδίζει ο Χρήστος Γκασούκας από τον Ηλία Ηλιόπουλο και πολύτιμα, πραγματικά υπερπολίτιμα, δευτερόλεπτα για την ομάδα της Καλαμάτας. Πάμισος Μεσσίνης, Καλαμάτα 1-2 στο μεγάλο τελικό του κυπέλου Μεσσηνίας. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Ηλία Ηλιόπουλο με 10 και ο Πάμισος. Ο Γιώργος Βέλης τώρα ανεβαίνει, αλλάζει παιχνίδι.
προς τον Αριστομενόπουλο. Το γύρισμά του θα κοπεί από τον Τάσο Καντούτσι. Τέλος του παιχνιδιού, η Καλαμάτα κυπελούχος Μεσσηνίας για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν 2017-2018. Κυπελούχος Μεσσηνίας η Μαύρη Θύελλα, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με ένα πανέμορφο τέρμα του Ηλία Ηλιόπουλου στο 47ο λεπτό. Εδώ βλέπουμε μπροστά μας. Είδαμε λοιπόν πολύ όμορφο παιχνίδι, πραγματικά είχε τότε διεξαχθεί στο δημοτικό στάδιο. Κώστα, έχεις βρεθεί και εσύ, ναι, το παρακολούθησες. Ωραίο παιχνίδι, αρκετός κόσμος, πιο πολύ από τη Μεσσήνη, από τον Πάμισο. Δύο, νομίζω, πρώτη μάτια της Μεσσηνίας και ο Πάμισος με δεύτερη λογικά βάση ιστορίας, ονόματος τίτλων. Ωραίο παιχνίδι, πραγματικά, και η Καλαμάτα τώρα με 10 παίχτες να κάνει την ανατροπή, εντάξει, ήταν σαφώς μιλήσε φανέλα και κάποια ποιότητα κάποιων παικτών. Πάντως αυτό είναι μια γενική εικόνα, μας έχει αφήσει πολύ ωραία γεύση εικόνα ο τελικός, ο φετινός τελικός του Κυπέλλου Μεσσηνίας. Πάμε στο επόμενο βίντεο, είναι από την ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Η Καλαμάτα έπαιξε πολύ, πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, ειδικά στο πρώτο γύρο στα εντός έδρας παιχνίδια, τόσο με τον ΠΑΟ Βάρνας, με την Αχαϊκή, με τη Ζάγκηθο. Εμείς με τον Γιώργο διαλέξαμε με τον Ασέρα Βλαχιώτη όμως το παιχνίδι να δείξουμε. Το 2-1 στο δεύτερο γύρο ήταν, νομίζω, η ήττα που έριξε τον Βλαχιώτη από την κορυφή. Και η πρώτη ήττα του Βλαχιώτη. Δεν είχε ρίξει τον Αστέρα από την κορυφή, αλλά ήταν η πρώτη ήττα του Αστέρα Βλαχιώτη. Δεν έριξε τον Βλαχιώτη, τώρα μου έρθει στο μυαλό, είναι ένα ομοχοντέ. Δεν έριξε τον Βλαχιώτη από την κορυφή, γιατί η Αμαλιάδα είχε έρθει σόπαλι 1-1 με τον Τζιγκλίτηρα Συμπύλο. Την ίδια ημέρα, σωστά. Πάμε να θυμηθούμε πως η Καλαμάτα επικράτησε 2-1 του Αστέρα Βλαχιώτη στο γήπεδο Μεσσηνιακού, στην περιγραφή του Γιώργου Αγάστρα. Παπουτσογιαννόπουλο, επιμένουν με τον Χρήστο τώρα οι φιλοξενούμενοι. Ο Ρονκάτο πιέζει, βρήκε τον Κόντι από αριστερά. Κόντι κινείται παράλληλα και σεντράρει στο πρώτο δοκάρι. Λιόλιος, μονομάχησε τον Μαναριώτη να σουτ. Η μπάλα έξω από το αριστερό δοκάρι. Ρονκάτο στο δεύτερο δοκάρι ψάχνει τον Λιόλιο. Κεφαλιά, συναγκαλιά του Παλιούρα. Σαραντόπουλος που έχει πάει στο αριστερό άκρο της μεσαίας γραμμής για τους φιλοξενούμενους. Έχει έρθει δεξιά ο Σαμπατάκος. Σαραντόπουλος Άγγελος κινείται στον άξονα, θα βρεθεί στο έδαφος χωρίς φάουλ. Ο Γιώργος Γρατσιάτος Τσιμικλής, αντεπίθεση που θα ανακόψει προσωρινά ο Ζαχαρόπουλος. Επιστρέφει ο Άγγελος Σαραντόπουλος, προσπάθεια του Μουκίδη, μπαίνει περιοχή, σουτάρει πάνω από τα δοκάρια του Γκόμες αυτό το σουτ. Όχι και τον Τσιμικλή που έκλειψε μπάλα. Σταματάκος, πάσα του είναι δυνατή προς τον Κόντι. Έκλεψε ο Καντούτσι και άφησε για τον Άγγελο Σαραντόπουλο. Κίνηση του Γκασούκα. Κρατά ο Σαραντόπουλος. Ψάχνει τον Ρονκάτο και εκείνο τον Γκασούκα. Δεν υπάρχει σουτ. Μεγάλη ευκαιρία. Χρήστος Γκασούκας. Και 1-0 στο 32ο λεπτό. Η Καλαμάτα ανοίγει το σκορ με τον Γκασούκα. Πολύ ωραία προσπάθεια του Ρονκάτο. Πέρασε την μπάλα πάνω από τους αμυντικούς του Βλαχιώτη. Και ο Χρήστος Γκασούκας στο 32ο λεπτό. Βάζει φωτιά στο Σταύρο Παπαδόπουλο. 1-0 η Καλαμάτα. Τον Αστέρα Βλαχιώτη. Από μια πολύ ωραία προσπάθεια στο χώρο του άξονα πήρε μπάλα ο Ρονκάτο, βρήκε με μία τον Γκασούκα και εκείνος πυροβόλησε τον Παλιούρα για το 1-0 της Καλαμάτας στο 32ο λεπτό. Γκασούκας κάνει λάθος, πήραν οι φιλοξενούμενοι και βγαίνουν στην κόντρα τώρα με τον Μουκίδη, τον καταδιώκει ο Ζαχαρόπουλος. Μουκίδης βάζει το κορμί του, κρατά την μπάλα, αποφεύγει τον Καντούτσι κατά μέτωπο το σουτ. Θα αποκρούσει σε κόρνερ ο Γκόμες σε αυτή την προσπάθεια του Μουκίδη. Κόντι εκτέλεσε, κεφαλιά του Μπριλάκη, απομακρύνει ο Καλοκαιρόπουλος, όχι καλά, επιμένουν οι φιλοξενούμενοι, κεφαλιά στην αγκαλιά του Γκόμες, η κεφαλιά του Μαναριώτη στο 43ο λεπτό. Τώρα σφίζει ο κ. Ζατσιάτος, αφήνει ο Ερέκη, Σαραντόπουλος, ψάνει στον Αθανασόπουλο, στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά δίπλα από το δοκάρι, η κεφαλιά του Καντούτσι. Και το Σαμπατάκο, η μπαλά στον Κόντι, Κόντι την έφερε στο δεξί, πάσα για τον Μαναριώτη με μία για τον Κόντι, μπάλα στα δίχτυα από τον Σαμπατάκο, 1-1 ο Αστέρας Βλαχιώτη ισοφαρίζει στο 56ο λεπτό.
Μια πολύ ωραία προσπάθεια των φιλοξενούμενων. Άλλαξαν μπάλα έξω από την περιοχή της Καλαμάτας. Ο Σαμπατάκος βρέθηκε σε θέση βολής και δεν αστόχησε. Στο 57ο λεπτό ο Αστέρας Βλαχιώτη φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Άγγελος Σαραντόπουλος. Μπαλιά του προς τον Γκασούκα, είναι δυνατή, βγήκε ο Παλιούρας, σε κάνει λάθος ο Παλιούρας, ο Γκασούκας, φάτσα με το δεύτερο γκολ, πλασάρει μπάλα στα δίκτυα, Χρήστος Γκασούκας, 2-1 η Καλαμάτα, καταφέρνει από το τραγικό λάθος του Παλιούρα να βρει τον δρόμο προς τα δίκτυα για δεύτερη φορά στο Σταύρος Παπαδόπουλος, στο 57ο λεπτό και πάλι με τον Γκασούκα. Εκμεταλλεύτηκε ο επιθετικός Καλαμάτας το τραγικό λάθος του Παλιούρα, ο οποίος κάνει κακό κοντρόλ, κλέβει την μπάλα ο Γκασούκας με απόλυτη ψυχραιμία, πλασάρει στη γενή εστία του Αστέρα Βλαχιώτη στο 59ο λεπτό, η Καλαμάτα παίρνει εκ νέου και βάλει στο σκορ. Και Μπριλάκης. Ο Κόντι εκτέλεσε, η μπάλα θα φύγει έξω, δεν απειλεί την εστία του Γκόμες. Ο Κόντι με αυτό το σόμπλο Σταμογιάννος, βαθιά παλιά προς τον Κόντι, μονομαχή με τον Καντούτσι εκείνος. Γίνεται κάτοχος ο Κόντι μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας. Και έρθει ο Λιόλιος, η παλιά του θα κοπεί από τον Γιάννη Καλοκαιρόπουλο, πέσει με τη φωτιά ο Καλοκαιρόπουλος. Μαρκάρισμα και πέναλτι για τον Αστέρα Βλαχιώτη από το λάθος του Γιάννη Καλοκαιρόπουλου. Του έκλεψε την μπάλα ο Σαμπατάκος. Βρέθηκε στο έδαφος, πέναλτι για τους φιλοξενούμενους. Σφυρίζει ο κύριος Νατσιάτος, Μπριλάκης εκτελεί, η μπάλα out! Το έχασε ο Μπριλάκης το πέναλτι! Κακή εκτέλεση του αρχηγού των φιλοξενούμενων, έστειλε την μπάλα έξω από το αριστερό δοκάρι. Μαύρη σιρένα, μαύρη σιρένα, μαύρη σιρένα, μαύρη σιρένα! Είδαμε λοιπόν το παιχνίδι, θυμηθήκαμε πάνω το παιχνίδι Καλαμάτα Βλαχιώτη 2-1. Πάμε να δούμε και από τα καλύτερα παιχνίδια που πιστεύω ότι έκανε η Πύλος Κώστα. Ήταν το Σάββατο των Αποκριών, αν δεν κάνω λάθος, στο γήπεδο του Μυσηνιακού. Ήρθε 0-0 με την Καλαμάτα, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πραγματικά. Να πούμε μόνο, Ηλία, ότι το καλύτερο βάσει από τα βίντεο που έχουμε εμείς. Ναι, για να μην παρεξηγηθούμε και με τον κόσμο της Πύλου. Από τα παιχνίδια που έχουμε εμείς, η εικόνα του Τσιγκλίτρια τη φετινή σεζόν, νομίζω ότι η εμφάνισή του στο Σταύρο Παπαδόπουλο Κώστα ήταν τέτοια που αδικεί το 0-0. Τότε 0-0. Σίγουρα έλαβε κάποιο γκολ, είχε δοκάρια, είχε ευκαιρίες. Κυριάρχησε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ομάδα του Νίκο Καγαλέτρη. Και νομίζω πως, όπως είπες και εσύ, δηλαδή ήταν ένα από τα καλά παιχνίδια φέτος του Τσεκλητήρα και ένα από τα πολλά 0-0 που έφερε και η Καλαμάτα, δυστυχώς. Και ο Τσεκλητήρας πήρε ειδικά η Καλαμάτα. Και τις ομπαλίες το τερμάτισε νομίζω φέτος, πραγματικά. Δηλαδή δεν το βρίσκεις 13 ώρες. Πραγματικά πουθενά. Δεν το βρίσκεις πουθενά σε κανένα πρωτάθλημα. Πάμε να θυμηθούμε πώς είχε έρθει τότε αυτό το 0-0 στο γήπεδο του Μυσηνιακού. Όπως κάνει τώρα ο Ροκάτο, κατά μέτωπο ο Ροκάτο, έχει την επιλογή του Τερεζάνη από δεξιά. Το Ρεζάνη μέσα στην περιοχή, το γύρισμα, κεφαλιά του Αθανασόπουλου. Πάνω από τα δοκάρια, πρώτη καλή στιγμή. Συν αναμέτρηση στο τέταρτο λεπτό για την Καλαμάτα. Ο Κούκας το Ρεζάνη, Ερέκη στον άξονα με τον Νιόκα μπροστά του. Θα τον αποφύγει ο Ερέκη, θα δοκιμάσει το σουτ. Καλό είναι πάνω από τα δοκάρια του Κόκαλη. Ωραία προσπάθεια του Αλέξανδρου Ερέκη να απειλήσει με το σουτ. Γιαννόπουλος θα κάνει λάθος και θα χάσει από τον Ερέκη. Κατά μέτωπο θα πάει ο Αλέξανδρος Ερέκη. Για να δούμε την προσπάθειά του. Θα κάνει ένα σουτ. Πρωτουνιώκα και αφήνει τον Παπουτσογιαννόπουλο. Κλείσει εκείνος από δύο και έχασε την μπάλα. Χατζηστάμου, Γιαννόπουλος τσίμπησε για τον Γεωργιόπουλο που βάζει πολύ ωραία πλάτη στον Καντούση και ξεφεύγει ο Άγγελος Γεωργιόπουλος από αριστερά. Γεωργιόπουλος κρατά την μπάλα, αφήνει για τον Χατζηστάμου.
Πάει κατά μέτωπο εκείνος, ευκαιρία, η μπάλα out, τεράστια ευκαιρία για τον Τσικλητήρα. Γεωργιάδη Χατζηστάγκου ψάχνει τον Γεωργιόπουλο με τον Καντούτσι εκείνος. Καντούτσις, Γεωργιόπουλος θα πάρει μπάλα, ευκαιρία. Άνοιξε το κοντρόλ, πλάσαρε. Ο Γκόμες θα απομακρύνει το διαγώνιο πλασέ του Γεωργιόπουλου. Τώρα την επιλογή του εκτελεί ξανά στο πρωτοδοκάρι. Μπάλα. Εκπληκτική επέμβαση του Κόκαλη. Νομίζω παίκτη του Τσικλητήρα έχει βρει την μπάλα. Κάθε λάθο την έστειλε προς την εστία όμως ο Νίκος. Κάτι έκτη αγωνιστή του 5ου ομίλου της γάμα της κατηγορίας. Χατζηστάγκου. Θέλει να δοκιμάσει το σουτ, την μπάλα θα βρει πάνω στον Παπαστογιανόπουλο. Τσάτσος, κατεβάσει ωραία, συνεχίζει η προσπάθειά του, ωραία, Γεωργιόπουλος στο σούτι, μπαλάουτ. Δοκάρι έψαξε τον Λιόλιο, δεν ήταν καλή η εκτέλεση των παιχτών. Ο Λιόλιο σηκώνει την μπάλα στην περιοχή. Ο Σεντεμέτες καθαρίζει το Ρεζάν έξω από την περιοχή. Θα κάνει το σούτ ο Σεντεμέτες σε κόρνερ. Γιαννόπουλος κατά μέτωπο το σούτ, την μπάλα στο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για τον Τσικλητήρα από την βολίδα του Γιαννόπουλου. Τράνταξε τον ριζόντιο δοκάρι. Κοπή από τον Αμπραχαμιάν. Ψάχνει τον Σούσιου. Σούσιου κάνει ωραία προσπάθεια και αποφεύγει τον Καλογερόπουλο. Γιαννόπουλος και Σούσιου ξανά από δεξιά. Το γύρισμα είναι καλό. Μεγάλη ευκαιρία με τον Γεωργιόπουλο. Η κεφαλιά του θα κοπεί από τον Πάπουτσο Γιαννόπουλο. Τελεύθερο κρότημα από τον κόσμο της Καλαμάτας στους νεαρούς φερέλπης ποδοσφαιρίστες. Να πούμε προπονητής είναι ο κύριος Παναγιώτης Δρούχας. Στον κύριο Γιάννη Σαματογιανόπουλο μαζί με τον βασικό χρηματοδότη του συλλόγου, τον κύριο Αγαπητοκύριο Χρυσόπουλο, να μοιράσουν τα μετάλλια και το κύπελο στους παίκτες της ομάδας. Πολύ όμορφη πρωτοβουλία, αν μη τι άλλο, από την διοίκηση της Καλαμάτας στο ημίχρονο της σημερινής αναμέτρησης να βραβεύσει το αύριο του συλλόγου, γιατί αυτή είναι το αύριο του συλλόγου, το αύριο της Καλαμάτας. Είδαμε λοιπόν και το 0-0 Καλαμάτα Πύλος. Πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα βίντεο και θυμηθούμε σε Α1 και Β τοπική κατηγορία τα καλύτερα βίντεο που έχουμε διαλέξει εδώ μαζί με τον Γιώργο, να κάνουμε μία παύση και να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Έχουμε τον δημοσιογράφο Βασίλη Κέσσαρη. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και στον Κώστα Ηλίοπουλο, τον καλό συνάδελφο. Καλησπέρα, Βασίλη. Να μας πεις λίγο, Βασίλη, τι έγινε φέτος σε μπάσκετ βόλιο όσο αφορά την Μεσσηνία. Να μας θυμίσεις εμάς και στον κόσμο. Ναι, Ηλία, να ξεκινήσουμε με το μπάσκετ. Αρχικά είχαμε εκπρόσωπο στη ΓΑΜΑ Εθνική, την Καλαμάτα 80. Δεν τα κατάφερε. Η ομάδα υποβιβάστηκε με μόλις μία νίκη στην τελευταία θέση. Δύο νίκες, Βασίλη. Δύο νίκες. Έκανε και μία πριν λίγες εβδομάδες. Μία με την Ολυμπιάδα και μία με τη Νέα Πατρόνα, δεν κάνω λάθος. Ναι, εντάξει, τυπικό είναι, απλώς. Απλώς ήταν στην τελευταία θέση, ουσιαστικά ποτέ δεν πάλεψε για την παραμονή, δηλαδή δεν την διεκδίκησε με αξιώσεις, κακά τα ψέματα. Οπότε μοιραία έπεσε, υποβάθηκε ξανά την Α1 Καστενόπ, την οποία Α1 Καστενόπ η Καλαμάτα BC κατέκτησε τον τίτλο και μαζί την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Απέναντι στον Γυμναστικό Σύλλογο Μεσσήνη ήταν η τελική, ο τελικός βασικά, καθώς μετρούσαν και τα αποτελέσματα της κανονικής περίοδου, εκεί όπου η Καλαμάτα είχε επικρατήσει και εντός και εκτός έδρας. Οπότε με μία ακόμα νίκη, όλες οι νίκες όμως ήταν στο όριο. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Μεσσήνη ήταν πολύ ανταγωνιστικός απέναντι στην ομάδα της Καλαμάτας BC. Δίκαια όμως, μελανόλες και κατέκτησαν την άνοδο. Θα συνεχίσουμε με τον κύριο Κούτρη στον πάγκο και τη νέα σεζόν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εκεί όπου ελπίζουμε αυτή τη φορά η Μεσσηνιακή ομάδα να έμαθε από τα λάθη της περσινής χρονιάς που πρωτοεμφανίστηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική και να μπορέσει να σταθεί ανταγωνιστικά σε αυτό το επίπεδο. Να πούμε ότι στο θέμα του υποβιβασμού υποβιβάστηκαν η ΑΕΣ Σπάρτης και η Θουρία και ανέβηκαν ο Ακάδημος και το Κάστρο Μονεμβασιάς. Σημαντική εξέλιξη για τα πρωταθλήματα γενικά του μπάσκετ της Καστενόπη είναι η απόφαση που βγήκε ότι με τη νέα χρονιά σε όλους τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων της Καστενόπη είναι υποχρεωτική η παρουσία γιατρού. Αλλιώς το παιχνίδι θα κατοχυρώνεται υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας. Επιτέλους καιρός ήταν να υπάρχει γιατρός και στον μπάσκετ. Καθώς ήταν
ήταν πολύ άσχημο να αγωνίζονται αθλητές και να επίθεται σε κινδύνους χωρίς να υπάρχει άμεση ιατρική βοήθεια σε περίπτωση τραυματισμού. Περνάμε τώρα στο βόλεϊ. Βασίλη, μία ερώτηση πριν πάμε στο βόλεϊ. Δεν ξέρω αν έχεις ενημέρωση για το αν έκλεισε η τέντα και το πότε θα ξεκινήσει η αλλαγή στο κάλυμα. Γιατί είναι και αυτό ένα πάρα, πάρα πολύ σημαντικό θέμα που ταλανίζει, θα έλεγα, τις ομάδες πολλά χρόνια τώρα. Ναι, έκλεισε η τέντα και, και αυτή τη φορά έχουν υποσχεθεί οι αρμόδιοι ότι θα υπάρξει η αλλαγή στο πανίκο, να το πω. Τώρα να δούμε απλά, γιατί τα φαινόμενα τα τελευταία χρόνια όλο το ξέρουμε ότι υπήρχαν αγώνες, δηλαδή όταν ας πούμε έβρεσε έξω να περνάει η βροχή ουσιαστικά μέσα στο κλειστό, να γλιστράνε παίχτες, δηλαδή πράγματα απαράδεκτα. Εκεί προπονούνται παιδιά, προπονούνται όλοι. Βασικά κάποια στιγμή το ιδανικό για την ομάδα, για την πόλη, θα είναι η τέντα να μείνει σαν προπονητήριο απλά και να κλειστεί ένα νέο κλειστό. Ναι, είναι πολύ αισιόδοξο αυτό που λέω, πολύ πρόημο, αλλά αυτό θα ήταν το ιδανικό. Η τέντα δεν είναι ο ρόλος της να είναι το βασικό κλειστό της πόλης, όπου εκεί διεξάγεται το 80-100% των αγώνων μπάσκετ των πρωταθλημάτων της Εκασκενό. Κάποια στιγμή θα πρέπει να λειτουργήσει απλά σαν προπονητήριο και για αγώνες μικρότερων ηλικιακών ομάδων. Από ό,τι ξέρω όμως ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, είναι τυπικό το θέμα ότι θα γίνει η αλλαγή του πανιού και ελπίζουμε ότι αυτή η αλλαγή θα είναι αρκετή για να τουλάχιστον να υπάρχουν οι στοιχειώδεις συνθήκες για τους αθλητές και να μην κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα σε κάθε φάση. Ήταν πολύ συνηθές το φαινόμενο αθλητές να γλιστράνε πραγματικά από τα νερά και να τραυματίζονται. Τέλος πάντων, να μην το συνεχίσουμε. Όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί αυτό και λίγο ξέρουν γιατί μιλάω. Όλοι το ξέρουμε βασικά. Να περάσουμε και στο βόλεϊ λοιπόν. Ξεκινώντας με τις γυναίκες, με το γυναικείο βόλεϊ και την τελευταία χρονικά είδηση και πολύ σημαντική, ότι ο Απόλλωνας Καλαμάτας πήρε την άνοδο και αυτό στην Α2 στα παράσβο έγιναν στην Κρήτη. Με τη νίκη του απέναντι στον Ηρέα Αχίου εξασφάλισε και αυτό στην άνοδο στην Α2. Ήταν 5 οι ομάδες που συμμετείχαν στα παράσβο, οι 4 θα περνούσαν. Ο Απόλλωνας με αυτή τη νίκη απέναντι στον Ηρέα Αχίου εξασφάλισε την άνοδο και τη νέα χρονιά θα έχουμε διπλή εκπροσώπηση μαζί με τον Μεσσηνιακό, ο οποίος ήταν πολύ καλός και φέτος. Τερμάτισε τρίτος στον πρώτο όμιλο της Α2. Διεκδίκησε στα μπαράζ μετά την άνοδο στην Πρίλη. Δεν τα κατάφερε. Ήταν ανεβασμένο το επίπεδο, ειδικά όταν μιλάμε για ομάδα όπως η Άρτεμις Κορυδαλλού, όπου το budget ήταν γύρω στα 100 χιλιάρικα. Μιλάμε για τρελά ποσά, δηλαδή πραγματικά. Και με παίκτες της εθνικής όπως η Πασαδόρος, η Τέζα και διάφορες άλλες. Τα κορίτσια της Γογόσουρη και η ίδια είναι αθλητικά προπονήτρια ως γνωστόν. Έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Η τρίτη θέση που κατέκτησαν στο πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ σημαντική και ελπίζουμε και να συνεχίσουν και του χρόνου και γιατί όχι διεκδικώντας ακόμα και την άνω. Να περάσουμε τώρα και στο ανδρικό βόλεϊ. Η Καλαμάτα 80 σε μια κακή χρονιά στην Α2 έσωσε τελευταία στιγμή κυριολεκτικά την παρτίδα με την παραμονή της, με νίκη απέναντι στην ομάδα της Κέρκης Σάμου την τελευταία αγωνιστική μέσα στο κλειστό της παραλίας με 3-1. Ήθελε μόνο την νίκη και μάλιστα με καθαρό σκορ 3-0 ή 3-1 για να παραμείνει στην κατηγορία. Το κατάφερε και έστω και δύσκολα η ομάδα του Χρήστου Δημητρακόπουλου παρέμεινε στην Α2 και από ό,τι μαθαίνω παρασκηνιακά ότι γίνονται κινήσεις ώστε τη νέα σεζόν να, η ομάδα να διεκδικήσει καθαρά την άνοδο, να φτιαχτεί μια ομάδα με καθαρό στόχο την άνοδο. Ήδη διάφοροι μεσήμοι επιχειρηματίες έχουν συμφωνήσει, δεν είναι τίποτα οριστικό ακόμα ώστε να ανακοινωθεί, αλλά προς τα εκεί κινούμαστε και ευελπιστούμε όλοι πως θα γίνει τελικά αυτή η σύμπραξη, γιατί καλό είναι να... γιατί τα τελευταία χρόνια, καλώς ή κακώς, η Καλαμάτα 80 υπήρχε, έπαιζε στην Α2, αλλά πάντοτε με στόχους από τη μέση της βαθμολογίας και κάτω, δηλαδή να εξασφαλίσει την παραμονή και ό,τι καλύτερο. Αν τώρα χτιστεί μια ομάδα που θα έχει στόχο καθαρά την άνοδο, είμαι σίγουρος ότι και ο κόσμος θα αγκαλιάσει την προσπάθεια και όλοι θέλουμε να έχουμε μια εκπρόσωπο σε οποιοδήποτε, ας πούμε, στο ανώτατο επίπεδο της χώρας και συγκεκριμένα στην Α1.
να πούμε εδώ τώρα πολύ σημαντικό για τους νέους της Καλαμάτας 80 που στο final, πέρασαν στο Final Four για δεύτερη φορά τα τελευταία 3 χρόνια. Ο Γιώργος Κουλιέρης κάνει πολύ καλή δουλειά με τις υποδομές της Καλαμάτας 80. Στο φιλοξένησαν εδώ την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, μια διοργάνωση που έγινε στο κλειστό της παραλίας με μεγάλη επιτυχία. Νίκησαν τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον Μήλωνα κατά σειρά με 3-1, 3-2 και 3-1 σε τα αντίστοιχα και κατάφεραν να περάσουν στο Final Four που θα διεξαχθεί 22 με 24 Ιουνίου. Οι άλλες ομάδες είναι η Γυμναστική Ένωση Ηρακλείου, η Ελπίδα Μπελοκήπων και ο Εύρος Σουφλίου. Είναι κοινώς αποδεκτό πως οι άνθρωποι της Καλαμάτας 80 θέλουν να διοργανώσουν εδώ και το Final Four. Ήδη έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους με την άψογη διοργάνωση της ημιτελικής φάσης και ελπίζουμε πως με τη βοήθεια και των δημοτικών αρχών θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό της παραλίας και το Final Four και ευχόμαστε όλοι να το κατακτήσει η ομάδα της Καλαμάτας 80. Ανεξαρτήτως όμως αποτελέσματος, είναι ήδη τεράστια επιτυχία το γεγονός ότι βρίσκεται ακόμα μια φορά στο Final Four. Και τέλος, μια ακόμα πολύ σημαντική ειδησία, το καλαματιανό βόλεϊ. Ο Φρίξος ο Κοτσάκης, που αγωνιζόταν φέτος στον Παμποχαϊκό, σε ομάδα Α1, κλήθηκε για την προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών. Είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο το γεγονός, τόσο για τον ίδιο τον αθλητή, όσο και για την Καλαμάτα 80 και γενικότερα το καλαματιανό βόλεϊ, καθώς ένας αθλητής μέσα από τα σπλάχνα της ομάδας καλείται στην εθνική ομάδα. Είναι στην προεπιλογή των παικτών από τον κύριο Ανδρεόπουλο και είναι ο δεύτερος καλαματιανός. Θα συναντήσει εκεί τον πολύπειρο και ικανότατο όλα αυτά τα χρόνια, τον βασίγνωστο Γιώργο Πετρέα. Αυτά από το μπάσκετ και το βόλε. Γενικά νομίζω ότι έχουμε αρκετούς λόγους. Ήταν μια χρονιά στο μπάσκετ, δεν κύλησε όπως την περιμέναμε. Πιστεύουμε ότι η Καλαμάτα 80 θα πάλευε περισσότερο για την παραμονή. Στο βόλε όμως, νομίζω ότι πήγαμε αρκετά καλά και ότι υπάρχουν τα φόντα και εξελίξεις αν ευοδοθούν τελικά, ώστε να έχουμε μια πολύ καλύτερη χρονιά. Είναι ευχής έργων, Βασίλη. Είναι ευχή όλων μας για να βρεθεί μια ομάδα να ανέβει στην Α1. Νομίζω μια πόλη σαν την Καλαμάτα είναι απαράδεκτο να μην διαθέτει σε ένα τουλάχιστον άθλημα ομάδα στην κορυφαία κατηγορία της χώρας. Ωραία, Βασίλη. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη χρονιά φέτος που μας βοήθησες σημαντικά. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν τον Βασίλη Κέσσερη. Επιστρέφουμε στα του ποδοσφαίρου, που μας ενημέρωσε πλήρως. Να πω, επιτρέψει λέει αυτό που λέγει ο Γιώργος ή ο Βασίλης προηγουμένως, ότι πραγματικά βλέπουμε τη φτώχεια της Μεσσηνίας που δεν έχει μία ομάδα στο κορυφαίο επίπεδο. Σε οποιαδήποτε άθλημα, έτσι. Στο ποδόσφαιρο έχουμε 17 χρόνια να δούμε ομάδα στην Αλφα-Εθνική. Στο μπάσκετ δεν μπορεί να κρατήσει η Μεσσηνία μία ομάδα στη Γάμα Εθνική, έτσι. Γάμα Εθνική κατηγορία. Πόσο μάλλον να πάει στην Α2 ή στην Α1. Στο βόλεϊ υπάρχει ομάδα στην Α2 και που ανδρών και γυναικών. Αλλά μέχρι εκεί. Σε κανένα άλλο άθλημα. Και το λέω αυτό γιατί στους γειτονικούς μας νομούς. Τρίπολη, Πύργο, Ηλία. Η Τρίπολη το συζητάμε, αλλά στην Τρίπολη θα παίξει μέχρι και Ευρώπη. Ο Αρκαδικός πριν 2 χρόνια έπαιξε Α1 κατηγορία στον μπάσκετ. Στην Ηλία, αν δεν ανέβει ο Αστέρας Αμαλιάδας, θα μιλάμε για 4 ηλιακές ομάδες του χρόνου στην Γάμα Εθνική. Και όχι μόνο αυτό. Ο Κόρυβος Αμαλιάδας έμεινε 4 χρόνια στην Α2, στην Α1 κατηγορία μπάσκετ. Δεν ξέρουμε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Έτσι, φαντάζομαι ότι ονόματα ήταν στην Ηλία. Στην Κορινθία δεν έχουν στο ποδόσφαιρο, έχουν στον Βόλ τον Παμβοχαϊκό. Που έχει πάει στην τετράδα του ελληνικού βόλεϊ στον Ανδρών τα τελευταία χρόνια. Τον Παμβοχαϊκό είναι το Βραχάτι, μια πόλη 3.000 κατοίκων, όπως είναι ξέρω εγώ, η Χώρα ή η Πύλος. Να πάω πιο δίπλα, στην Αργολίδα έχουν τον Διομήδη Άργους, το Χάντμπολ, που έχει αναρχθεί πρωταθλητής Ελλάδος, έχει πάρει ευρωπαϊκό τίτλο. Πραγματικά είμαστε έτη φωτός πίσω ακόμα και από αυτούς τους νόμους. Δεν μιλάω για την Αχαΐα, δεν το συζητάω, που έχει προμηθεία πατρών, βόλεϊ, πόλο, τα πάντα. Όλα. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει έλλειμμα σαφώς από χρηματοδότηση, υπάρχει έλλειμμα παραγόντων, υπάρχει έλλειμμα, δεν υπάρχει όραμα, δεν υπάρχει γνώση. Δεν ξέρω, πραγματικά τα τελευταία πολλά χρόνια η Μεσσηνία είναι στην αφάνεια, στον αθλητισμό, σε όλα τα αθλήματα. Νομίζω ότι είναι λίγο απ' όλα. Λίγο απ' όλα έχουν συνθέσει αυτό που μας περιέγραψε πραγματικά. Υστερεί μια μίζερη κατάσταση. Δρόμενα, ναι. Και κατά πόσο θα το δούμε αυτό στο μέλλον. Εγώ δεν βλέπω πραγματικά. Αν δεν είμαι αισιόδοξο. Δεν είμαι αισιόδοξο να πω. Ίσως λίγο στο βόλεϊ, αλλά ίσως, δεν ξέρω. Νομίζω πως. Και ίσως ακόμα, αν τα καταφέρει η Καλαμάτα και
βρεθεί εκεί που τις αρμόζει. Δηλαδή, να δούμε την επόμενη χρονιά τι θα γίνει από την διοίκηση και αν βήμα-βήμα καταφέρουν έστω οι άνθρωποι αυτοί και φτάσουν την ομάδα εκεί που τις αξίζει. Πρέπει κάτι να γίνει, δηλαδή, δεν το συζητάμε έτσι. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Δεν μπορεί να. Σε όλα τα αθλήματα. Γειτονική νομή και. Μα είπαμε παραδείγματα πολλά. Πάμε, επιστρέφουμε στα του ποδοσφαίρου. Πάμε αλφα τοπική κατηγορία. Είδαμε πάρα πολλούς σημαντικούς και όμορφους αγώνες φέτος. Μαζί με τον Γιώργο Κώστα, δεν ξέρω αν μας συμφωνείς και εσύ με την επιλογή μας, ξεχωρίσαμε το ντέρμπι του δευτέρου γύρου στη Μεσίνα ανάμεσα στον Πάμισο και τον Πανφουριακό. Ναι. Εκεί που η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες ήταν στο μείον ένα. Και εκεί ο Πάμισος πραγματικά έπαιξε πάρα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο μπροστά σε πάρα πολύ κόσμο. Και νίκησε με 4-2 την ομάδα της Σουρίας και την έβαλε για μένα προσωπικά εκτός διεδίκτυσης τίτλου από το δεύτερο γύρο. Θέλετε να πάμε να δούμε, πάμε να θυμηθούμε πώς ήρθε αυτό το 4-2 στη Μεσίνη ανάμεσα στον Πάμισο και τον Πανφουριακό. Τρίψας στο τείχος, πολλοί κόσμος θα κάνει του Κυριακόπουλου για να δούμε. Καραγιάννης εκτελεί, καλοχτυπημένο είναι ο Κυριακόπουλος με τις γροθιές από Μάγνε. Αριστομενόπουλος, κοντρόλαρε, σούταρε την μπάλα αρκετά έξω από τον δεξί δοκάρι του Κυριακόπουλου. Εκτελεί, καλοχτυπημένο είναι ο Κυριακόπουλος, έχασε η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 ο Πάμισος ανοίγει το σκορ με το τραγικό λάθος του Γιώργου Κυριακόπουλου στο 8ο λεπτό. Άγγελος Μπαστακός και 1-0 ο Πάμισος με τη συμπλήρωση 8 λεπτών στο γήπεδο της Μεσίνης. Τραγικό το λάθος του Γιώργου Κυριακόπουλου, ο οποίος θέλησε να μπλοκάρει την μπάλα. Του έφυγε μέσα από τα χέρια και ο Πάμισος πολύ νωρίς, πριν τη συμπληρώσει 10 λεπτών, παίρνει κεφάλι στο σκορ στο γήπεδο της Μεσίνης, διάποδος Άγγελου Μπαστακού. Για τον Μουστάκα. Μουστάκα ψάχνει τον Πιτσάνη, θα σηκωθεί το σημαίακι του πρώτου βοηθού του κύριου Καρβούνη. Πώς πηγαινόμενη η επιθετική προσπάθεια του Μάριου Πιτσάνη. Αργυρόπουλο. Κίνηση του Τρίψα, αυτόν έψαξε ο Αργυρόπουλος, Τρίψας από δεξιά, θα σεντράρει, προσπαθεί να μπει στη φάση, ο Μουστάκας απλωσάρει, Αντωνόπουλος Μιτσάνη, συνεχίζεται η φάση, τρομερή ευκαιρία για τον Πανθουριακό στο 32ο λεπτό να φτάσει στην ισοβάρηση, όμως ο Σπύρος Αντωνόπουλος ήταν σε ετοιμότητα στην προβολή του Άρη Μουστάκα από τη σέντρα του Τρίψα, προσπάθεια του Μπερερή αποσπά την μπάλα και απομακρύνει προς τον Μπίσα, συγκόντρα τώρα ο Πάμισος Μπίσα για τον Λαθύρη, δεν υπάρχει offside και μεγάλη ευκαιρία για τον Πάμισο να κάνει δύο τέρματά του Μπίσα στα δίχτυα, 2-0 στο 34ο λεπτό σε μια αντεπίθεση που έβγαλαν οι νησιώτες Μπίσα Λαθύρης, 2-0 στο 34 ο Πάμισος. Ο Λαθύρης που αφιερώνει τον γκολ και στον άτυχο του Πάμισου τον Γιώργο Βέλη, ο οποίος τραυματίστηκε στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Τέλο Άγρα, στο 34ο λεπτό ο Πάμισος κάνει 2 τα τέρματά του. Εκτελεί το φάουλ, καλοχτυπημένο είναι με το ένα χέρι δύσκολα ο Αντωνόπουλος, συνέχεια παλιά του Μωράκης, δεν μπόρεσε, κεφαλιά πάσα προς το Χελάς, σε θέση offside ο Χελάς, θα υποδείξει ο κύριος Καρβούνης την κεφαλιά πάσα του Μπιτσάνη. Λαθύρη σέντρα προς τον Τσουλάκο, Τσουλάκος πίσω και τον Καραγιάννη, Καραγιάννης ξανά προς τον Τσουλάκο, προσπαθεί να γυρίσει, κερδίζει κόντρες Τσουλάκος, Μπίσα, δεν υπάρχει offside ευκαιρία. Ο Μούσα απομακρύνει τώρα. Θα υποδειχθεί επιθετικό φάουλ του Μπίσα. Λαθύρης κρατά στη Φωγινά και αφήνει ωραία για τον Καραγιάννη με μία ψάχνη τον Τσουλάκο. Συγκόντρα τώρα ο Πάμισος ξανά. Τσουλάκος για τον Μπίσα. Μπίσα μπήκε στην περιοχή. Προσπαθεί να γυρίσει. Κουρούπης κάνει στρασκεφαλιά. Πάσα Τσουλάκος ευκαιρία. 3-0. Σταύρος Τσουλάκος στο 46. 3-0 ο Πάμισος. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου η ομάδα του Αλέξη Ματζούνη κάνει 3 τα τέρματά της με τον Σταύρο Τσουλάκο στο ντεμπούτο του στην επιστροφή του στην Μεσίνη. Ήταν η προσπάθεια του Μπίσα από αριστερά, γύρισε προς την περιοχή, ο Κάνιστρας ψύχρεμα με το κεφάλι έστωσε στον Τσουλάκο που από κοντά νίκησε τον Κυριακόπουλο για τρίτη φορά σήμερα. Και ο Πάμισος κατά πολύ μεγάλο ποσοστό κλειδώνει το παιχνίδι. Ο
Μουστάκας, Πανταζής, δεξιά για τον Τρίψα. Ωραία πάσα του Βασίλη Πανταζή. Τρίψα σεντράρι, στο δεύτερο κάνει προς τον Χελά. Μόνο στο Χελάς από κοντά στην αγκαλιά του Αντωνόπουλου. Διαδρόμους οι παίχτες του Πανθουριακού και οδηγούνται σε λάθη όπως αυτό του Κλουβάτου τώρα. Τσουλάκος ψάχνει τον Λαθύρη, τσιμπάει ο Λαθύρης, αφήνει για τον Μπίσα ευκαιρία. Λαθύρης, Κυριακόπουλος θα του στερήσει το γκολ. Στην κόντρα ξανά ο Πάμισος, Μπίσα είναι γρήγορος, αποφεύγει τον Κουρούπη. Στον Οδεμισιώτη μπροστά του, θα πλασάρει, μπάλα στα δίχτυα. Πανέμορφο γκολ του Φραντσέσκο Μπίσα στο 80 λεπτό της συνάντησης, 80 λεπτά παιχνιδιού. Φραντσέσκο Μπίσα και 4-0. Ο Πάμισος, πανέμορφο τέρμα για τους γηπεδούχους που δείχνουν πόσο επικίνδυνη είναι στην κόντρα επίθεση με τον Φραντσέσκο Μπίσα να σκοράρει. Κουρούπης προσποιείται στον Μωράκη. Δεξιά για τον Γιάννη Τρίψα. Σέντρα του στο πρώτο δοκάρι. Ευκαιρία. Βίζα. Συμπάλα στα δίχτυα. 4-1 μειώνει ο Πανθουριακός με τον Χρήστο Βίζα στο 82ο λεπτό της συνάντησης. Ήταν ωραία προσπάθεια των φιλοξενούμενων από δεξιά. Το γύρισμα του Γιάννη Τρίψα. Ο Βίζας πήρε μπάλα μέσα στην περιοχή. Έκανε το κοντρόλ. Σούταρε στην απέναντι γωνία του Αντωνόπουλου. Μείωσε ο Πανθουριακός στο 82ο λεπτό της συνάντησης με τον Χρήστο Βίζα. Φτάνει. Έχασε χωρίς φάουλο Μπογδάνη, Μουστάκας, κατά μέτωπο, πάσα για τον Βιζά, 4-2. 4-2, ο Πανθουριακός βρίσκεται δεύτερη φορά δίχτυα σήμερα με τον Βιζά και μειώνει σε 4-2 κόντρα στον Πάμισος καθυστερής αναμέτρησης. Μαζεύει κάπως θα έλεγα την έκταση της ήττας η ομάδα του Γιώργου Αργυρόπουλου. Είδαμε λοιπόν πως ο Πάμισος επικράτησε τότε 4-2 του Πανθουριακού και να πούμε ότι έχουμε και τη Φιέστα την επόμενη Κυριακή στο Δημοτικό Στάδιο της Μεσίνης, 5.30 ώρα υποδέχεται την ΚΑΠΑ 20 του Ολυμπιακού. Το είχε προαναγγείλει εδώ στην εκπομπή μας την προηγούμενη Κυριακή ο κύριος Ματζούνης. Θα έχει και 6 ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας, 6 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στην αποστολή ΚΑΠΑ 20. Ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός και πολύ μεγάλη σημαντική θα έλεγα επιτυχία του Πάμισο που σε Φιέστα πρωταθλήματος, γιατί δεν είναι πολύ απλό πράγμα να κατεβάσει σε μια Φιέστα μια επαγγελματική ομάδα, Κώστα. Σαφώς, δεν το συζητάμε και καλό είναι ο κόσμος να πάει στη Μεσίνη. Ο Πάμισος, όπως είπε και εσύ, Λέα, στον πρόλογο σου, ανέβηκε μετά από 13 χρόνια στη γαμματινή κατηγορία. Να πάει να τον πανηγυρίσει και μετά να βάλουν τα μανίκια πάνω και να δουλέψουν για τη νέα χρονιά. Έχει τα φόντα ο Πάμισος, έχει τις προοπτικές να όχι μόνο να μείνει μια χρονιά, να παραμείνει στην κατηγορία. Δηλαδή, τι έχει να ζηλέψει από τον Μπαοβάρδα ή τόσε ομάδε ή την Αχαΐδα, τον Καταλάβα, την και Τραγανού. Ο Πάμισος έχει ιστορία, έχει κόσμο, έχει μια πόλη πάνω από 3.000 πίσω του. Μπορεί με σωστέ κινήσεις, ομοψυχία και καλό διοικητικό συμβούλιο να κάνει μια καλή ομάδα και να πραγματικά είναι ανταγωνιστικός του χρόνου στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πάμε και στην Α1 τοπική κατηγορία και έτσι θα κλείσουμε. Διαλέξαμε το παιχνίδι Μάνια Βία του δευτέρου γύρου που είχε έρθει στο παλαιό 2-2 ανάμεσα σε δύο ομάδες που πανηγύρισαν την ανωδό τους στην Α τοπική κατηγορία, η Μεν Μάνι πρωταθλήτρια, η Αβία στην δεύτερη θέση. Πάντως, και να θυμίσουμε και στην τρίτη θέση Ολυμπιακός Ανάληψης. Τότε ήταν πολύ σημαντική αναμέτρηση για τις δύο ομάδες. Η Μάνι ήταν στην πρώτη θέση, η Αβία στην δεύτερη. Κυνηγούσε την Μάνι η ομάδα της Αβίας, μήπως καταφέρει και την πιάσει στην κορυφή και αναδειχθεί εκείνη η πρωταθλήτρια. Και το γκολ της ισοφάρισης τότε ήταν καθοριστικό του Δασκαλάκη στα τελευταία λεπτά. Πάμε όμως να δούμε τι ακριβώς είχε συμβεί στο μανιάτικο ντέρμπι ανάμεσα στην Μάνι και την Αβία. Oh!
20-35. Θα πει περισσότερα στη συνέχεια. Σπανός για μέσα, λίγο out, την μπάλα περίπου 30-40. Γιώργο παραμένει το 1-0, μια καλή και για να δούμε γκολ, γκολ, 2-0, 2-0 με Γεωργίκο, από κοντά, πολύ κακή εκτίμηση από τον Καστριτσέα, ένα φαουλ από τα αριστερά του Γιωργαντά, δεν μπόρεσε να μακρύνει, στρώθηκε η μπάλα στον Γεωργίκο, από κοντά σε καινή εστία, δεν είχε πρόβλημα να κάνει το 2-0, ξέφρενα πανηγύρια από τους ποδοσφαιριστές και τους φίλους της Αβίας. Πολυμενέας φεύγει πίσω από το κέντρο για να δούμε Καστριτσέας θα τον περάσει και out! Τεράστια ευκαιρία! Τεράστια ευκαιρία! Το γέμισμα, η μπάλα, φάουλ, φάουλ μπάλα βρήκε στα χέρια, στο κέντρο νομίζω του Ψαρέα, έξω από τη μεγάλη περιοχή περίπου ένα μέτρο, ούτε ένα μέτρο, λιγότερο, λίγα εκατοστά έξω από τη μεγάλη περιοχή του Κολοκούμπαρου. Φυρίζει ο κύριος Καρβούνης, Ασκαλάκης, γκολ, γκολ, 2-2, 2-2 η μπάλα στη δεξιά γωνία του Κολοκούμπαρου. Πολύ πραγματικά είχε γίνει όμορφο παιχνίδι στο αθλητικό κέντρο της Ένωσης. Κώστα, ήταν πραγματικά ένα από τα πιο ανταγωνιστικά από τότε που ξεκίνησε η Α1, από τότε που δημιουργήθηκε. Ναι, δεν το συζητάμε. Τώρα, άμα εξαιρέσει δηλαδή, τον Αστέρα Μικρομάνης που αποχαιρέτησε νωρίς την κατηγορία, όλες οι άλλες ομάδες. Δηλαδή, ο πρώτο τελευταίο σχέδιζε τον πρώτο, το είδαμε αυτό. Αλλά ο αθλητικός όμιλος παιδιάς σχέδιζε πριν 4 αγωνιστικές πριν την λήξη. Τι μάνι, μέσα στον Κορδία. Ναι. Πολύ καλό πρωτάθλημα. Πραγματικά ένα πρωτάθλημα που αξίζει, δικαιολογεί που υπάρχει τα τελευταία 4-5 χρόνια νομίζω στη Μεσσηνία. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που πραγματικά ίσως δεν είναι για αρθροτοπική, δεν είναι και για πιο χαμηλά. Πραγματικά και δεν νομίζω ότι υπάρχουν και μεγάλες διαφορές όσον αφορά την ποιότητα του ποδοσφαίρου από την αρθροτοπική κατηγορία. Δηλαδή νομίζω οι 3-4 και παραπάνω 5 ομάδες φέτος στην αρθροτοπική θα έμειναν κατηγορία. Έτσι νομίζω δηλαδή, Μάνια, Βία, Ηρακλής, Ανάληψη. Ναι. Νομίζω είναι καλύτερες από τις 4 τελευταίες τέτοιο. Τι βλέπεις τώρα για τον χρόνο στην αρθροτοπική, τι προβλέπεις? Μαθαίνω ότι θα έχουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Φεύγει ο Πάμισος από τη μέση που είναι το βαρύ όνομα το μεγάλο. Ο Πανθουριακός δεν ξέρω, νομίζω δεν θα έχει την ίδια ζέστη, την ίδια θέρμη ο κύριος Χρυστόπουλος από τη στιγμή που έχει τα 9 της Καλαμάτας να πάει τον Πανθουριακό να κάνει και φέτος πρωταθλητισμό. Μαθαίνω πως ο Διαβολίτσι που φέτος έκανε πραγματικά υπέρβαση από ό,τι είπαμε θα πάει ακόμα πιο δυνατά, θα στοχεύσει ακόμα πιο ψηλά. Ο Απόλλωνας νομίζω το ίδιο, που πραγματικά μια εξαιρετική ομάδα με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, η ομάδα του Άκη του Καλαρόπουλου, και αυτή νομίζω μαθαίνω ότι θα βάλει πιο ψηλά τον πήχη. Στην Κυπαρεσία το ψηλό σκέφτονται. Η Αράνη, μεγάλη ομάδα, έχει δικά της παιδιά, έκανε φέτος αξιόλογη προσπάθεια. Η Μάνη μαθαίνω θα είναι αρκετά δυνατή με μεταγραφές, μας έχει συνηθίσει στις συνεχόμενες ανόδους. Και να πούμε ότι στο τεχνικό team προσθέθηκε ο Κώστας ο Μίτζηρας. Ναι, δεν το γνώριζα να είναι καλά. Οπότε νομίζω πως θα είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, βέβαια. Να ηρεμήσουμε, να κάνουμε καλό καλοκαίρι. Αλλά νομίζω πως θα είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Είναι αρκετές οι φιλόδοξες ομάδες. Αυτό ακούω
Μάιο μήνα. Είναι μακάρι, μακάρι να δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα του χρόνου στην Αλφατοπική. Λοιπόν, πάντως έχουμε κι εμείς, παρουσιάζουμε διαφορετικά βίντεο, κάνουμε κακό στο τοπικό ποδόσφαιρο. Δεν γίνανε επεισόδια στο Ηρακλής Καλαμάτας Χαδρυναϊκός. Εμείς το παρουσιάσαμε διαφορετικά έτσι για να δημιουργήσουμε θέμα. Οι Ράδιο Αρβίλα βρέθηκαν στο γήπεδο Παναγιώτης Μπαχράμης και έχουν το αποκλειστικό βίντεο. Παρουσιάζουν την πραγματικότητα. Την πραγματικότητα. Πραγματικά. Σε εκείνο το παιχνίδι του Ηρακλή Καλαμάτας με τον Χαδρυναϊκό πριν μερικές εβδομάδες. Πάμε να δούμε στην αλήθεια, γιατί νομίζω ότι όλοι εξαπατηθήκαμε από το δικό, μας βίντεο. Ακριβώς. Πάμε στο. Ακόμη φορά είχε την τιμητική της στο top επικαιρότητας της εκπομπής Radio Arvilla. Και φυσικά τα όσα συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα στα τοπικά γήπεδα. Αυτά μεταφέρθηκαν και σχολιάστηκαν με μια άλλη διάσταση. Στο νούμερο 5 έχουμε μια φωτογραφία η οποία ισχυρίζεται ότι έπεσε ξύλο και μάλιστα μεταξύ όχι μόνο οι παίκτες. Ποδοσφαιριστών και των γονέων. Καταρχήν βοηθήστε με, γιατί δεν ξέρω σε ποια κατηγορία βρίσκομαι. Είμαστε ένα τεχνικό πρωτάθλημα τοπικό στην Μεσσηνία, Ηρακλής Καλαμάτας, Χανδρυναϊκός. Χανδρυναϊκός. Και οι γονείς πιάστηκαν στα χέρια σύμφωνα με το δημοσίευμα και οι παίκτες βέβαια και οι παράγοντες. Μόνο που η πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, δεν είναι αυτή. Τα παρουσιάζουν έτσι για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Τα λεγόμενα fake news που λέμε, μόνο και μόνο για εντυπώσεις. Μια ωραία στιγμή. Ζήσαμε μια πραγματικά αθλητική στιγμή και δείτε πώς την παρουσίασαν. Ενώ εμείς θα αποκαλύψουμε την αλήθεια. Πολύ ωραίες εικόνες είδαμε μετά το τέλος της αναμέτρησης Ηρακλή Καλαμάτας και Χανδρυναϊκού, όπου οι παίκτες των δύο ομάδων έδωσαν συγχαρητήρια μεταξύ τους και αντάλλαξαν φανέλες για να θυμούνται αυτόν τον υπέροχο αγώνα. Ρε φίλε, είχατε θαυμάσια, μπράβο! Εμείς ευχαριστούμε για τον ωραίο αγώνα. Τιμή μας, ρε, που αγωνιστήκαμε μαζί σας. Η τιμή ήταν δική μας. Μας αγκαλιάσου, ρε μαν, με συγκίνησες. Έλα να αγκαλιαστούμε σαν άντρες. Περίμενε, πού πας, έλα εδώ να σε φιλήσω στο κεφάλι. Κλαίω, ρε φίλε, από συγκίνηση. Τι παιχνίδι ήταν αυτό. Δες τους, θέλω κι εγώ αγκαλιές. Έλα κι εσύ, έλατε όλοι να αγκαλιαστούμε. Φέρτε και τους διαιτητές. Τέτοιοι αγώνες, ρε φίλε, ένα στα 100 χρόνια. Είδατε ρε τι ωραία μπράβο, στιγμή ρε. Ήταν ρε. Μπράβο ρε, μπράβο τα. Ολύμπιες στιγμές έτσι. Ολύμπιες στιγμές, πολύ ωραία το διατύπωσες Χρήστο Κιούση. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Πάντα τέτοια. Τη διάθεσή σου τι λες τώρα. Είμαι συνέναν καλά. Ποιος? Είμαι συνέναν. Φέρνετε. Ο Χαδρυναϊκός. Και στο νούμερο 4. Πραγματικά αγκαλιάστηκαν μέσα στο γήπεδο όλοι. Πολύ ωραία. Πάντως όπως και να έχει, αυτά τα επεισόδια ήταν πολύ θλιβερά και είχαμε. Φέτος δεν τα είχαμε δει σε τόσο, υψηλό βαθμό. Σε τόσο βαθμό. Ναι, ήταν πολύ λυπηρό αυτό που έγινε. Ήμουνα παρόν. Δεν μπορώ να πω. Τα είπατε κι εσείς, τα έχω γράψει εγώ. Ναι. Οι ευθύνες είναι κατέρωθεν. Δεν μπορεί να πεις φταίει αυτός, φταίει εκείνος. Από τη στιγμή που μπήκαν μέσα άνθρωποι που δεν είχαν σχέση με τον αγωνιστικό χώρο, με τον αγώνα, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Έτσι. Οπότε Κώστα, ίσως με αυτό που λες ότι η ποινή του Χανδυναϊκού νομίζω ότι. Έπρεπε να δοθεί και στον Ηρακλή που σε έσχασε κατά τη γνώμη σου μείον 3. Ή σε καμία από τις δύο ομάδες. Δεν μπορώ να γίνω δικαστής. Εγώ αυτό που είδα και έγραψα ήταν ότι την πόρτα την άνοιξαν, την έσπασαν. Γιατί υπήρχε λουκέτο μου εκεί δίπλα άνθρωποι που ήταν του Χανδυναϊκού. Αυτό το είδα και το κατέγραψα. Αυτοί ήταν που μπήκαν πρώτοι στον αγωνιστικό χώρο. Και φαίνεται και στο βίντεο κάποιοι από αυτούς, ορισμένοι από αυτούς, κάποιοι πήγαν να χωρίζουν, ότι επιτίθενται σε παίκτες του Ηρακλή. Έκτοτε ενδεχομένως και πήγαν κάποιοι του Ηρακλή. Αυτό το γνωρίζω. Τώρα δεν μπορώ να γίνω δικαστής να πάρω τη θέση να υποκαταστήσω την Επιταρική Επιτροπή της Ένωσης. Εντάξει, το έτσι απλά κουβέντα να γίνεται με τηλέφωνο, να μην έρθει στα τηλέφωνα τώρα. Όχι, όχι, ήταν. Ευτυχία να υπάρχει λίγο και να ο καθένας δηλαδή να αναλογιστεί τις ευθύνες του. Δηλαδή δεν μπορεί άνθρωπος που είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο να φωνάζει και να οδύρεται. Δυστυχώς όμως ένα τέτοιο βίντεο και μας έδωσε τη δυνατότητα να γελάσουμε λίγο. Ήταν και το τελευταίο, Ηλία. Ακριβώς το τελευταίο. Της εκπομπής Κυριακής σας πω για την φετινή εκπομπή. Σεζόν, εντάξει, λίγο περίεργα συναισθήματα. Ναι. Ευχαριστούμε καταρχήν πάρα πολύ που ρέθηκε σήμερα στην παρέα μας, στην τελευταία εκπομπή σήμερα. Δική μου χαρά παιδιά και πάλι ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια, δύσκολο αυτό που κάνατε. Μεγάλο κουπί, πολλά βίντεο, πολύ αγώνας, το γνωρίζω, πολλά μοντάζ. Να είστε καλά, μακάρι και του χρόνου να είστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Ευχές για ό,τι καλύτερο στην ποδοσφαιρική, στην αθλητική Μεσσηνία. Μακάρι να δούμε
καλύτερες ημέρες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Λοιπόν, Γιώργο. Ηλία, έφτασε δύσκολη ώρα. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω εσένα προσωπικά και την τηλεόραση Μπέση για την ευκαιρία που μου δόθηκε την φετινή σεζόν να βρίσκομαι εδώ στην εκπομπή Κυριακή στα Sport. Φυσικά, τον κόσμο που από την πρώτη στιγμή μας στήριξε, τους χορηγούς βέβαια που στάθηκαν πάντα στο πλάι μας και στέκονται ακόμα στο πλάι μας σε ό,τι βήμα και αν κάνουμε είναι δίπλα μας και τους ευχαριστούμε για ακόμα μία φορά. Να ζητήσω ένα συγγνώμη για τα όποια λάθη γίνανε την φετινή σεζόν, σε καμία των περιπτώσεων δεν έγιναν θελημένα, δεν υπήρχαν στοσκοπιμότητες, προσπαθήσαμε με τον Ηλία για το καλύτερο δυνατό. Και Ηλία, θέλω να δηλώσω ότι πραγματικά νιώθω πολύ ευχαριστημένος, γιατί πράξαμε σε όλη την σεζόν αυτό που είχαμε υποσχεθεί στον κόσμο από την αρχή της σεζόν, δηλαδή πολύ βίντεο, λίγα λόγια, ο κόσμος να βλέπει και να μην περιμένει μέχρι τις 1 και τις 2 το βράδυ για να δει ένα βίντεο, ακούγοντας εμάς να λέμε και ουσία να μην βγάζουμε. Και νομίζω ότι αυτό το έχουμε δει και έξω, μας το έχει πει πολύς κόσμος και είμαι πολύ ευτυχισμένος, πολύ ευχαριστημένος γιατί το κάναμε πράξη την φετινή σεζόν. Από μένα καλό καλοκαίρι και ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για τελευταία φορά. Σήμερα κλείνει ο φετινός κύκλος της εκπομπής Κυριακής στα Σπορ μέσα από την τηλεόραση BES. Ξεκινήσαμε από την Κυριακή 1η Οκτωβρίου αυτό το νέο εγχείρημα. Μετά από 5 χρόνια ακριβώς βρέθηκα ξανά εδώ στο τιμόνι της εκπομπής Κυριακής στα Σπορ, που τόσο έχω αγαπήσει αυτή την εκπομπή και έχει αγαπηθεί φυσικά όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεται στον αέρα της τηλεόρασης BES από τον κόσμο. Πιστεύω ότι κερδίσαμε το στοίχημα μαζί με τον Γιώργο Αγάστρα. Ανεβάσαμε ακόμα ένα επίπεδο αυτή την επιτυχημένη εκπομπή με πάρα πολλά βίντεο που δείξαμε στον κόσμο. Θα συμφωνήσουμε απόλυτα με τον Γιώργο, με λίγα λόγια εκπομπής, λίγη ώρα έναρξης. Αυτός ήταν ο στόχος μας και τον πετύχαμε. Πάνω απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω το διευθυντή του σταθμού, τον κύριο Νίκο Μπελογιάννη, που μου έδωσε και πάλι την ευκαιρία να βρεθώ εδώ στην εκπομπή Κυριακή στα Σπορ, τον Χρήστο τον Μπελογιάννη και την απόλυτη βοήθειά του, τον Θέμη τον Κανελόπουλο, τον Κώστα τον Τζερετζούλια που ήταν ο άρχον του Μοντάς από την αρχή μέχρι και σήμερα, φυσικά τα παιδιά στην ροή, τον Τάσο τον Γιαννέλη και τον Μάριο τον Αντωνίου, φυσικά τους κάμεραμαν, τα παιδιά που βρέθηκαν σε όλα τα γήπεδα, βρεθήκαμε στα περισσότερα γήπεδα μάλλον της Μεσσηνίας, με ήλιο, με βροχή, με κακές καιρικές συνθήκες, τον Ηλία τον Κλιμεντίδη, τον Θανάση τον Αγγελακάκη, τον Δημήτρη τον Σταύρο, τον Αργύρη τον Μπάκα και τον Γιάννη τον Τσικούρη. Σας ευχαριστώ παιδιά μέσα από την καρδιά μου. Φυσικά να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς. Οι χορηγοί που αν δεν ήταν δεν θα έβγαινε στον αέρα αυτή η εκπομπή από την αρχή μέχρι το τέλος. Μας βοήθησαν, μας στήριξαν πάρα πολύ και τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Και φυσικά στο τέλος να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που με την αγάπη του, με την στήριξή του μας έδινε την ευκαιρία κάθε Κυριακή να βγαίνουμε με πάρα πολύ όρεξη και να ενημερώνουμε τον κόσμο για το τι έγινε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στα τοπικά της Μεσσηνίας και όχι μόνο. Φτάσαμε στο τέλος. Κλείνει λοιπόν αυτός ο φετινός κύκλος και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τον Οκτώβριο εδώ μαζί με τον Γιώργο Αγάστρα μέσα από την τηλεόραση BES. Θα βρεθούμε και πάλι εδώ για να ενημερώσουμε όπως κάναμε κάθε Κυριακή, έτσι θα κάνουμε και την νέα αγωνιστική περίοδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Να ευχαριστήσω όμως και την οικογένειά μου, την κόρη μου που πραγματικά μου δίνει δύναμη να συνεχίσω όλο αυτό το κομμάτι της δημοσιογραφίας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ και καλό καλοκαίρι να έχετε. Καλό καλοκαίρι σε όλους.